Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, είμαι ο Ακάς. Να φέρω και πιο κοντά λίγο την καρέκλα εδώ πέρα για να έχω να είμαι κοντά σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα συναρπαστικό ρίξιμο, φοβερό ρίξιμο. Αποκαλυπτικό, όμορφο, δυνατό, δυναμικό, στο οποίο θα δώσει απαντήσεις και είναι και απλό. Λέγεται το ρίξιμο της καρμικής κλωστής. Δεν είναι συνηθισμένο, αυτό κυρίως υπάρχει από το εξωτερικό, εγώ το πήρα από το εξωτερικό, με διδάξανε από το εξωτερικό, μπορεί να γίνει, είναι, θα, δείξουμε, θα σας δείξω την απλή μορφή του, μπορεί να γίνει όμως και αρκετά πιο βαθύ, με περισσότερες πληροφορίες. Τι εννοώ. Κανονικά αυτό, η καρμική κλωστή είναι με 9 κάρτες. Στη συνέχεια, αφού γίνει το στρώσιμο, βάζουμε αριθμολογική ανάλυση μέσα από τις κάρτες. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος, δεν είναι αυτός που νομίζετε, δεν τα προσθέτω έτσι. Στη συνέχεια γίνεται μια αστρολογική ανάλυση και στη συνέχεια ρίχνουμε και ρουνική ονοματοδοσία, λέγεται. Είναι ένα σύστημα, δηλαδή, μια μέθοδος, όπου μπορούμε να βρούμε έτσι με αυτούς τους τρόπους ημερομηνίες, αριθμούς, μέχρι και ονόματα. Αυτό όμως που θα σας δείξω είναι το απλοποιημένο, είναι η απλή του μορφή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς, σας το προσφέρω δηλαδή απλόχερα μέσα από την καρδιά μου, αν θέλει κάποιος να το χρησιμοποιήσει, έτσι. Εννοείται, δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν όμως 2-3 κανόνες. Θα σας πω αμέσως, είναι εύκολοι, απλά υπάρχουν 2-3 κανόνες, τους οποίους πρέπει να τους γνωρίζετε όμως. Πρώτα απ' όλα, αυτό το ρίξιμο για να το κάνετε, πρέπει να είστε ξεκούραστοι ή ξεκούραστες. Δηλαδή, άμα έχετε τσακωθεί, αν έχετε πλακωθεί, αν υπάρχει πολύ συναισθηματική φόρτιση, αν έχετε έρθει σμπαράλια που λένε από τη δουλειά, αφήστε, ή οτιδήποτε άλλο, αφήστε το καλύτερα, μην το κάνετε. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται ηρεμία και εσείς να είστε σε μια καλή κατάσταση με αρκετή ενέργεια. Όπως εγώ τώρα έχω αυτή τη στιγμή έτσι, αρκετή ενέργεια μέσα μου, πρέπει να είστε δηλαδή αποφασισμένοι, με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, για να μπορέσετε να το ρίξετε. Είναι λίγο απαιτητικό σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Επίσης, δώστε προσοχή σε αυτό το που θα σας πω τώρα. Όταν ρίξετε, δηλαδή, τα χαρτιά, θα σας πω και τι σημαίνει το καθένα, θα το δείτε δηλαδή, θα σας το εξηγήσω. Εάν δείτε ότι στην πορεία δεν μπορείτε να εξηγήσετε καθόλου μα καθόλου τα χαρτιά ή τους συνδυασμούς, έχετε πάθει ένα κενό που λένε και δεν μπορείτε να προχωρήσετε και να σκεφτείτε, σταματήστε το. Δεν είναι η στιγμή για να προχωρήσει το άνοιγμα σας αυτό. Δηλαδή το ίδιο το στρώσιμο, το ίδιο το άνοιγμα, η ίδια η καρμική κλωστή έρχεται και σας λέει «Οπ, σταμάτα». Είναι μια προστασία αυτό. Μην το πάρετε για κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν είστε καλοί, δεν σημαίνει ότι, ότι δεν καταλαβαίνετε ή ότι δεν είστε καλοί στο να λέτε χαρτιά ή να το ανοίγετε στο άνοιγμα. Είναι η στιγμή όπου πρέπει να σταματήσετε. Γίνεται αυτό και στη ζωή. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε καλός ή κακός για κάποια πράγματα. Επίσης. Στο στρώσιμο, όταν και στις 9 κάρτες υπάρχουν μεγάλες αρκάνες και μικρές θα έλεγα, αλλά κυρίως μεγάλες αρκάνες, οι οποίες όμως είναι στη σειρά άσχημα χαρτιά, δύσκολα χαρτιά, αφήστε το. Τι εννοώ, αν πέσει ας πούμε ο θάνατος, αν πέσει ξέρω εγώ ο πύργος, αν πέσει ο διάβολος κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εκεί απαντάνε αρνητικά και δεν χρειάζεται να συνεχίσετε. Είναι καλό και αυτό, είναι σωστό, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, έτσι γίνεται, το αφήνουμε. Τώρα θα μου πείτε, είπες για τα 9, όταν δείτε όμως ότι 1, 2, 3 κάρτες, 4 πρώτες είναι πολύ δύσκολες, όπως σας είπα, ο θάνατος, ξέρω εγώ, ο πύργος, ο διάβολος, μετά πέσει, ξέρω εγώ, κρεμασμένος, τότε έχουμε ένα περίπου 5% του στρωσίματος, ενώ δηλαδή από τα 9 χαρτιά, τα οποία είναι δύσκολο. Οπότε αυτές είναι γενικότερα οι ιδιαιτερότητες, αυτό είναι το άνοιγμα. Αν αισθάνεστε κουρασμένοι, ένα κενό μνήμης, δεν μπορείτε να προχωρήσετε, δύσκολες κάρτες, δεν μπορείτε να, αν και μετά ρίξετε και τις 9 κάρτες και δεν μπορείτε να βγάλετε νόημα να τα συνδυάσετε, δεν ήρθε η ώρα και η στιγμή για να απαντηθεί. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που σας έλεγα, το σημειωματάριό μου. Εδώ μέσα έχει, όπως βλέπετε, πάρα πολλές σημειώσεις, έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά ρηξίματα τα οποία έχω. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ αυτό το οποίο έχω επιλέξει να κάνουμε είναι αυτό που λέγεται η καρμική μας κλωστή. Είναι ένα πολύ ωραίο ρίξιμο, το οποίο το έχω μάθει, μου το διδάξαν πριν αρκετά χρόνια, αλλά στην όλη του την, να το πούμε έτσι, στην όλη του την, σε όλο το άνοιγμα δηλαδή, σε όλη τη μορφή που μπορεί να γίνει λίγο πολύπλοκο για εσάς, γι' αυτό και δεν θα το δείξω όλο, θα δείξουμε μόνο ένα μέρος. Αυτό που χρειάζεται τώρα να κάνω, μια άλλη παρένθεση μικρή και ξεκινάμε. Οι κάρτες, μάλλον τα decks καρτών, το οποίο εσείς
θα χρησιμοποιήσετε γενικότερα, καλό θα είναι να είναι όσο πιο παλιά γίνεται. Ή αν έχετε κάρτες που τις έχετε πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια ας πούμε, χρησιμοποιήστε αυτές. Όσο πιο παλιά η κάρτα των deck, τόσο πιο καλά. Ή καταβολής ή καταγωγής, μάλλον χάρη. Αυτά είναι ένα παλιό deck. Αυτό εδώ οι Αιγυπτιακές, και οι Αιγυπτιακές ταιριάζουν πάρα πολύ, αλλά και οι υπόλοιπες κάρτες βέβαια και τα υπόλοιπα decks, αλλά κυρίως οι Αιγυπτιακές, επειδή αναφέρονται σε έναν παλαιό πολιτισμό, ας το πούμε, και έχουν μια ιστορία, είναι και αυτές πολύ καλές. Εδώ έχουμε τις ασπρόμαυρες, που είναι αγαπημένες μου καρμικές κάρτες, και φυσικά είναι οι Κέλτικες, οι ειδικές Κέλτικες, οι οποίες αναφέρονται σε μια παλιά εποχή, ας το πούμε. Ή αν έχετε κάρτες οι οποίες τις έχετε για πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Αν δεν το έχετε, δεν είναι κακό, απλά καλό θα είναι να ακολουθούμε έτσι αυτούς τους κανόνες έχουμε. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα γιατί πρέπει να βάλουμε μία βάση, να σας πω γιατί έχει γίνει αυτό και γιατί έγινε και από που κρατάει και πώς και πώς και πώς. Υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί από πίσω και θα κρατήσει τώρα το βίντεο πάρα πολύ ώρα. Αφαιθείτε σε αυτά που σας λέω, κρατήστε αυτά που σας λέω και μπορούμε να προχωρήσουμε. Το ρίξιμο της καρμικής κλωστής ισχύει για οτιδήποτε. Είτε για κατάσταση, ένα ερώτημα όμως, μόνο ένα ερώτημα αυστηρά, είτε για άνθρωπο, πρόσωπο, για συνεργάτη, για ερωτικό θέμα, για θέμα μιας κατάστασης, για δικαστήριο, για οτιδήποτε, για οτιδήποτε, για οτιδήποτε. Θα το κάνω, δεν θα προχωρήσω γρήγορα, δηλαδή θα κάνω σιγά σιγά να σας λέω κιόλας και τι σημαίνει για το καθένα και από εκεί και πέρα προχωράμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3, 4 deck. Πρέπει να επιλέξετε. Λέγεται deck. Εντάξει. Και εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω λοιπόν να κάνω, να πηγαίνω βήμα-βήμα, μία-μία την ερώτηση, τι αντιπροσωπεύει κάθε κάρτα και θα δείτε πόσο όμορφο και πόσο συγκλονιστικό θα γίνει. Ξεκινάμε λοιπόν, αρκετά είπαμε, σας είπα ότι χρειάζεται, νομίζω ότι είμαστε εντάξει, είπαμε αν σταθείτε κουρασμένοι ή δείτε ότι οι κάρτες είναι περίεργες και δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε ερμηνεία, πολύ απλά δεν προχωράτε, τόσο απλά. Και γίνεται αυτό και πολλές φορές ναι, στις αναλύσεις που κάνουμε, όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε από το συνδυασμό των κάρτων, αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει το μπέρδεμα ή το μπέρδεμα το δικό. Συνήθως σημαίνει το μπέρδεμα του ανθρώπου του οποίου ρίχνουμε για το θέμα του και δυσκολευόμαστε, υπάρχει μια δυσκολία στην έκφρασή του. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα. Καρμική κλωστή, φίλες και φίλοι. 9 κάρτες. Συμβολικό και αυτό, δεν είναι τυχαίο και ο αριθμός 9. Ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε, το μελετάμε δηλαδή, βάζουμε όλη μας την πρόθεση στις κάρτες, κοιτώντας και όλες και τις κάρτες και το deck, και η πρόθεση είναι όσοι έχετε επιλέξει εσείς το πρώτο deck με την καρμική κλωστή να σας αποκαλύψει όποιο και να είναι το θέμα. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μου πείτε, άλλος έχει βάλει οικονομικά, άλλος έχει βάλει ξέρω εγώ ερωτικά, άλλος έχει βάλει άλλο θέμα. Πώς αυτά θα συνδυαστούν, και όμως γίνεται, φίλες και φίλοι. Ωραία. Κόβω. Ωραία. Και αρχίζω τώρα εγώ μία-μία να επιλέγω κάρτες τυχαία. Αν θέλετε, προτιμήστε το αριστερό χέρι. Αν είστε άντρας, προτιμήστε το αριστερό χέρι. Αν είστε γυναίκα, είτε δεξί είτε αριστερό, είναι ok. Και ο λόγος έχει να κάνει με την αρσενική και τη θηλυκή ενέργεια. Λοιπόν, προχωράμε και λέμε τώρα. Το πρώτο χαρτί, ποιο είναι το κύριο μάθημα? Ποιο είναι το καρμικό μάθημα για αυτή την κατάσταση? Είτε είναι ευχάριστη, είτε είναι δυσάρεστη. Εδώ λοιπόν είναι το καρμικό μάθημα. Το βάζουμε εδώ πέρα. Πρώτο χαρτί. Δεύτερο χαρτί είναι δράσεις από το παρελθόν ή επιλογές που έκανες από το παρελθόν, οι οποίες όμως συνεχίζονται. Και αυτές οι επιλογές που έκανες σε συναντάνε στο εδώ και στο τώρα, στο παρόν δηλαδή. Διότι είμαστε το αποτέλεσμα των επιλογών μας, των δράσεών μας. Η τρίτη κάρτα είναι παλιές συμπεριφορές ή συναίσθημα, το οποίο υπήρχε, τι έχει χτιστεί. Είδατε ωραίες ερωτήσεις, είδατε, αρχίζουμε σιγά σιγά. Εγώ το λέω γιατί ήδη αρχίζω και νιώθω πολύ όμορφα και πολύ ενδυναμωμένος. Αν αισθάνεστε και εσείς ενδυναμωμένοι και από αυτό το ρίξιμο, τότε αρχίζουμε και έχουμε έναν πολύ ωραίο συντονισμό. Ή όταν πάτε μόνοι σας να το κάνετε και αισθάνεστε ωραία, είστε στο σωστό δρόμο. Συνεχίζουμε. Τέταρτο. Τα τεστ ή τα εμπόδια ή τις προκλήσεις που θα περάσεις αυτή την περίοδο. Θα δούμε βέβαια και σε πόσο χρονικό διάστημα αναφέρεται. Εδώ ξεκινάνε και λίγο οι αριθμολογίες. Δεν θα σας ανακατέψω όμως με τέτοια πράγματα. Απαντήσεις μπορούμε να πάρουμε και έτσι. Το πέμπτο είναι
τα εμπόδια, το τεστ, ας το πούμε, που πρέπει οπωσδήποτε να το περάσεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις με τίποτα. Τεστ εδώ και τεστ εδώ. 6. Πώς μπορείς να φτάσεις στο στόχο σου. Αυτό λέγεται και καρμικός στόχος. Ποιος είναι ο στόχος σου. Εντάξει, έχεις δηλαδή εδώ πέρα, έχεις βάλει ένα θέμα. Ο στόχος σου ποιος είναι. Ό,τι και να είναι. Είναι η επανασύνδεση, λέω ένα παράδειγμα. Είναι η αγάπη, είναι να βρεις κάτι καινούριο, είναι να ξεκινήσεις, είναι η ευτυχία στη ζωή, είναι ο καθένας. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν, για να δούμε. Δράσεις όμως, έτσι, προσέξτε. Δράσεις, τι δράσεις χρειάζεται. Δεν είναι απλά περιμένουμε τα ταρό και θα μας φτιάξουν αυτά τη ζωή. Όχι. Εδώ απλά είναι μια πηξίδα, ένας χάρτης. Εδώ έχουμε συμπεριφορές. Προσέξτε, άλλο η δράση, άλλο η συμπεριφορά και αισθήματα για να φτάσεις πάλι στο στόχο σου. Για να δούμε. Θα τα ξαναπούμε αυτά και θα τα δείτε. Λοιπόν, εδώ για να μην έχει και το φωτάκι. Ποιος είναι ο στόχος σου, ο καρμικός, είτε σε αυτή τη ζωή, είτε σε αυτή την περίοδο. Να ξέρει. Γιατί όλα τα περισσότερα είναι καρμικά γεγονότα, μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και το επόμενο, η επόμενη κάρτα είναι το καρμικό σου δώρο. Συγκλονιστικό. Αυτή η κάρτα είναι το δώρο σου. Είναι από, πώς να το πούμε, από που θέλετε. Θέλετε από το σύμπαν, το Θεό, θέλετε από την ενέργεια, από το φως, ο καθένας όπως το αισθάνεται μέσα του. Έχεις ένα δώρο. Σου έχει δοθεί αυτό το δώρο. Μπορεί να είναι δώρο το οποίο το έχεις κληρονομήσει από ανθρώπους, μέσα στο DNA σου, όποιο και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί, θα το δούμε βέβαια κιόλας. Είναι ένα δώρο όμως, το οποίο σε βοηθάει να προχωρήσεις. Πάμε φίλες και φίλοι να τα ανοίξουμε. Πρώτο πράγμα, η πρώτη κάρτα. Όπου ξεκινάμε λοιπόν με το θάνατο, προσέξτε να δείτε. Ποιο είναι το καρμικό σου μάθημα λοιπόν, στο οποίο έχει έρθει σε αυτή τη ζωή ή για αυτή την περίοδο που πρέπει να μάθεις. Εδώ είναι ο θάνατος. Όντως ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπου ο θάνατος είναι σχεδόν κάθε μέρα δίπλα μας. Εάν ανοίξετε τις ειδήσεις με όλα αυτά που συμβαίνουν, μία με τον ιό, μία με το ένα, μία με το άλλο, μία με την ανθρώπους που τους σκοτώνουν στο δρόμο κτλ. Έχουμε βομβαρδιστεί, αλλά εδώ, για να μην ξεφεύγω πάρα πολύ από το θέμα, είναι ότι για σένα, εσύ που επέλεξε αυτό το deck, έχει να κάνει και με το φυσικό θάνατο. Είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί προσωπικά, είναι κάτι το οποίο σε βασανίζει ίσως, έχει πολλά ερωτηματικά. Ή επίσης υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή, όμως το νόημα που σου δίνει εδώ το καρμικό μάθημα, διότι αυτό είναι καρμική κάρτα, είναι ότι η γέννηση και ο θάνατος είναι αένα και είναι μέσα στη ζωή. Πάρ το έτσι τόσο απλά σου λέει. Όμως να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη, διότι ναι, πράγματα τελειώνουν, κεφάλαια τελειώνουν, άλλα κεφάλαια ξεκινάνε, διότι μετά από ένα θάνατο υπάρχει και μια γέννηση, μετά από ένα δύσκολο γεγονός υπάρχει και κάτι άλλο, είναι όμως μέσα στη ζωή. Άρα το κύριο καρμικό μάθημα, αν θέλεις, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την περίοδο, που φέρνεις να μάθεις, είναι ότι όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν. Αυτό είναι το κυριότερο. Αργά ή γρήγορα κάτι θα τελειώσει. Αν λοιπόν σε απασχολεί κάτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχασα τη δουλειά μου. Οκ, το έχασες, έχασες τη δουλειά σου. Βέβαια είναι και ένα ευαίσθητο θέμα γι' αυτό, αλλά προσπαθώ και εγώ με πολύ υπευθυνότητα να σας πω ότι για κάποιο λόγο έγινε. Ο καθένας μπορεί να το ανακαλύψει. Παραδείγματος χάρη, ναι, θα μου πείτε, μα έφταιγε ο ένας, ο άλλος, οι περικοπές, αυτά. Οκ. Εσύ για σένα μέσα σου όμως τι σημαίνει, έτσι. Ναι, φταίει και το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά εσύ μέσα σου. Τι έγινε μέσα σου. Παραδείγματος χάρη, εδώ μπορεί να είναι ο θάνατος ενός έρωτα. Ή το τέλος μιας αγάπης. Ή το τέλος μιας σχέσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει τελείως, έπεσε τα φώπαλακα και μπαμ, προχωράμε. Το δεύτερο, η δεύτερη κάρτα, φίλες και φίλοι, είναι οι δράσεις που έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες όμως επέδρασαν σε αυτό το πέρα το μάθημα. Και έχουμε μια πολύ όμορφη κάρτα, έτσι. Προς τη στιγμή να σας πω μέσα μου, ένιωθα, λέω, όχι Παναγιά μου, μην βγει καμιά αρνητική κάρτα εδώ και δυσκολευτούμε. Είναι ο κόσμος. Είναι να βγεις στον κόσμο, να βγεις εσύ, να εξωτερικευτείς, να έρθεις κοντά σε ανθρώπους, να γνωρίσεις την επιτυχία και τα 4 μαθήματα. 1, 2, 3, 4, θα δείτε εδώ τώρα. Σε αυτό το deck αμέσως μέσα από 2 κάρτες
Τι έχουμε, φίλες και φίλοι? Μαθήματα ζωής. Θα μου πείτε πόσο πια, μα και μου το γράφετε κιόλας καμιά φορά και κάτω από το βίντεο. Και λέω, τι να απαντήσω τώρα και τι να πω και τι να γράψω σε αυτόν τον άνθρωπο που μου το λέει εδώ. Κι όμως τα μαθήματά μας, όσο σκληρά και να είναι, είναι καρμικά, ναι, είναι δύσκολα, εννοείται είμαστε άνθρωποι, έχουμε συνέστημα, μας παίρνει καμιά φορά το συνέστημα από κάτω, κάνουμε και σκέψεις λίγο περίεργες. Εδώ όμως έρχεται ένα, γιατί από πίσω αυτή η κάρτα του κόσμου κρύβεται ο Κρόνος και σου μιλάει για το χρόνο. Με μια αμέσως δράση που έρχεται και επιθυμία, ας το πούμε, είναι ότι ο χρόνος δεν γιατρεύει ακριβώς τις πληγές, αλλά κάπως με κάποιο τρόπο λίγο τις επουλώνει. Είναι καλή κάρτα όμως αυτή εδώ, διότι έρχεται μέσα από αυτή την κάρτα η καρμική κλωστή, είδατε, οι καρμικές κλωστές όπως έρχονται σιγά σιγά, να σου δώσουν ότι πώς επέδρασαν σε αυτό το μάθημα και έχει να σου πει ότι ο κόσμος είναι ένας κύκλος. Όλα, και εδώ μιλάμε για έναν κύκλο, έτσι. Και ο καθένας το μάθημά του θα το περάσει όταν, όποιος είναι το μάθημά του να το περάσει. Άρα και εδώ, για το θέμα το οποίο έχεις βάλει, σημαίνει ότι το πρόβλημά σου δεν είναι μόνο δικό σου. Το αντιμετωπίζει και άλλος κόσμος. Το καταλάβατε σαν έννοια? Εννοείται ότι εγώ σας δίνω κάποιες πληροφορίες, εννοείται ότι και εσείς μπορείτε να επεκταθείτε ακόμα περισσότερο και να σκεφτείτε και εσείς out of the box, που λένε, ή εκτός κοινής λογικής, και να σκεφτείτε και εσείς τα δικά σας πράγματα και να παραλληλιστείτε λίγο και εσείς με τη ζωή σας και τις επιλογές που κάνατε. Γιατί ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, πέρα από συμπεριφορές και χαρακτήρες, σχεδόν έχουμε όλοι τις ίδιες επιθυμίες, όλοι έχουμε σχεδόν την ίδια, τα ίδια πράγματα τα οποία ζητάμε. Μας χάρη ασφάλεια, αγάπη, οικονομική άνθηση, καριέρα ίσως κτλ. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Okay. Πάμε στην τρίτη μας επιλογή. Η τρίτη επιλογή είναι οι παλιές συμπεριφορές σας και τι συνέστημα υπήρχε. Ελάτε εδώ τώρα, να το δω. Οι παλιές συμπεριφορές και το συνέστημα που υπήρχε ήταν η απογοήτευση, ήταν η προδοσία της καρδιάς. Έχετε μία ευαίσθητη καρδιά, πολύ πληγωμένη όμως, πολύ βαριά. Γιατί πολλά πράγματα που γίνανε το παρελθόν είναι αυτά τα οποία σας πληγώσανε. Και αυτές οι συμπεριφορές ή το συνέστημα, ό,τι είχε γίνει από παλιά, γιατί εδώ τώρα μπορώ να το επεκτείνω λίγο ακόμα και να πω, υπήρχαν συμπεριφορές από τον κόσμο όπου εσάς σας έχουν πληγώσει και σας έχουν στεναχωρήσει πάρα πάρα πολύ. Ό,τι και να είναι αυτό τώρα, το θέμα σας. Είναι η πληγωμένη καρδιά. Άρα το συνέστημα εδώ είναι η πληγωμένη καρδιά και το αφήνω για την ώρα εδώ. Πάμε στο επόμενο να δούμε τι έχει να μας πει. Η τέταρτη κάρτα, ωραία, η τέταρτη κάρτα λοιπόν, μιλάει για αυτά που πέρασε, τα τεστ που πέρασε αυτή τη ζωή ή αυτή την περίοδο. Θα μου πείτε για ποια περίοδο μιλάμε. Εγώ θα έλεγα τώρα, επειδή εδώ έχουμε μεγάλες αρκάνες και μεγάλα νούμερα, 13, 21 κτλ, θα έλεγα ότι πηγαίνει ίσως και 3 χρόνια πίσω περίπου. Ίσως και λίγο παραπάνω. Εκεί περίπου το προσδιορίζουμε. Εντάξει. Εδώ όμως έχει μια βασίλισσα. Τι σε δίδαξε, τι είναι όλο αυτό το πράγμα που πέρασες για να γίνεις δίκαιη, δίκαιος. Για να γίνεις δυνατός, δυνατή, για να γίνεις αποφασιστικός, αποφασιστική, για να γίνεις λογικός, και έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη εδώ, και να ξεχωρίζεις επίσης τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Τι είναι αλήθεια στην αγάπη, τι είναι ψέμα στην αγάπη, τι είναι αλήθεια στη σχέση σου, τι είναι ψέμα στη σχέση σου, στην εργασία σου. Είδατε πόσο βαθιά και αρχίζουν και μπαίνουν και οι κλωστές, αρχίζουν και ξετυλίγονται και αρχίζουν και φανερώνουν πράγματα. Για οποιοδήποτε θέμα και αν είναι αυτό. Έχεις τη δύναμη να κόψεις τις κλωστές, προσέξτε, την κατάλληλη στιγμή. Έχεις τη δύναμη να διαπεράσεις και να δεις την αλήθεια μέσα σε αυτό το οποίο σε απασχολεί. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα θέμα. Η επόμενη κάρτα, που είναι η πέμπτη κάρτα, μας μιλάει αυτό που πρέπει να περάσεις για την επόμενη περίοδο. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε και είναι 2. Το 2 μπορεί να σημαίνει, εγώ θα έλεγα για τα επόμενα, εμένα μου έρχεται να σας πω για τα επόμενα 2 χρόνια. Από τώρα που εσείς βλέπετε δηλαδή το άνοιγμα, γιατί ανοίγει τώρα η πληροφορία σε εσάς και λέτε, ναι, όντως έτσι είναι. Και για τα επόμενα χρόνια μπορείτε να ετοιμαστείτε, να δείτε το μέλλον σας και το παρελθόν σας, να αφήσετε πίσω το παρελθόν για να δείτε το μέλλον σας, το λαμπρό το οποίο έχετε.
Το 2 σημαίνει και συνεργασίες, το 2 σημαίνει και εμπιστεύομαι. Το 2 επίσης εδώ, 2 μπαστούνι, σημαίνει έχω και πολλή ενέργεια που μπορώ να τη διοχετεύσω με τέτοιο τρόπο ώστε να πάω ακόμα και στο εξωτερικό ή να κάνω πράγματα στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι ένα απλό ταξίδι, έτσι. Ή μπορεί να είναι πάω κάτι, κάποιον κάτι να βρω. Παίρνω την απόφαση, με τη Βασίλισσα Ξυφών και βρίσκω τη δύναμη να κάνω πράγματα τα οποία εμένα μου αρέσουν και κάνω και σχέδια για το μέλλον μεγαλόπνοα. Και πλέον δεν αφήνω το παρελθόν, ό,τι με έχει πληγώσει, να με πληγώνει περισσότερο. Η επόμενη κάρτα, φίλες και φίλοι, η έκτη, είναι η δράση σου, τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το στόχο εδώ πέρα, που είναι ο και ωραίος, που μιλάει και για μέλλον, έτσι, μιλάει και για ένα ελπιδοφόρο. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να πιω μια γουλιά καφέ. Ωραία. Πάμε να δούμε. Α, μάλιστα. Βγαίνει ο κρεμασμένος. Τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ? Ο κρεμασμένος είναι μια κάρτα η οποία είναι διφορούμενη και περίεργη. Μιλάει για την προδοσία, γιατί είναι ο κρεμασμένος, τον κρεμάσαν, έτσι. Μιλάει για προδοσία, μιλάει για πόνο, μιλάει για, γιατί εδώ πέρα είναι ανάποδα, έτσι, και σε ένα σχήμα 4, στο πούμε, σχηματίζει το 4, που και αυτό είναι συμβολικό. Δείτε και εσείς το 4, ο αριθμός 4, πού συμβολίζεται στη ζωή σας, σε γενέθλιο αριθμό, σε ημερομηνία γέννησης, σε σπίτι που μπορεί να μένει, στην οδός 4, ας πούμε, ή μπορεί να είστε το 4ο ζώδιο, ας πούμε, το οποίο είναι ο... τι έχουμε, Κριό, Ταύρο, Δίδυμη, Δίδυμους και τον Κόλλησα. Είδατε πώς γίνεται? Λοιπόν, για πάμε να το δούμε πάλι. Το γεγονός ότι κόλλησα δεν είναι κακό, σημαίνει ότι εδώ χρειάζεται να δώσουμε μία προσοχή. Γιατί ήδη έχουν προχωρήσει σχεδόν στον 10, το πούμε, αλλά σου λέω κόλλησες εδώ, γιατί εδώ η εξήγηση πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Και τώρα εδώ μιλάμε για ένα ζώδιο, λοιπόν, το οποίο έχουμε να κάνουμε το 4ο ζώδιο, όπως είπα και εγώ, ας το πούμε, το οποίο είναι ο καρκίνος. Και βεβαίως εδώ από πίσω, από τον κρεμασμένο, κρύβεται ο Ποσειδώνας, ο οποίος έχει να κάνει με το νερό και συμβολικά ο Ποσειδώνας θολώνει τα νερά, θολώνει την αλήθεια. Άρα, με πολύ προσοχή, οι δράσεις που χρειάζεται να κάνεις είναι να μην είναι, ας το πούμε, να είναι ξεκάθαρες, να είναι αληθινές, να είναι στο φως. Για μισό λεπτό να δω, μου έρχεται η πληροφορία γενικά, να το πω έτσι, ναι, ότι πρέπει κάτι να θυσιάσετε κιόλας. Δηλαδή, θυσιάζω κάτι για να κερδίσω κάτι άλλο. Αυτό ισχύει παντού. Θα θυσιάσω το χρόνο μου σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα πάω κάπου αλλού. Δηλαδή, θα θυσιάσω, ας πούμε, να το πω έτσι, την ασφάλειά μου ή την ζώνη ασφαλείας στην οποία βρίσκομαι και δεν ρισκάρω, θα τις θυσιάσω και θα πάρω το ρίσκο για να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα. Τώρα σκεφτείτε κι εσείς βεβαίως τι χρειάζεται εσείς να θυσιάσετε. Ο χρόνος σας, ο τόπος, μπορεί να έχει να κάνει με τη σκέψη σας. Αλλάζω τη σκέψη μου, πρέπει να θυσιάσω ίσως και να κάνω πράγματα και να θυσιάσω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και όλα. Μπορεί να είναι και αυτός ένας τρόπος. Ίσως ακούγεται παράξενο αυτό που λέω, αλλά σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης κιόλας εδώ. Ζόρικη κάρτα. Δεν είναι από τις εύκολες, όμως δηλώνει ότι υπάρχει φως στο τούνελ και ότι εάν τα καταφέρετε, εδώ αλλάζει όλος ο τρόπος σκέψης. Μπορεί να είναι και μια εκπαίδευση εδώ. Μπορεί να μαθαίνω και καινούρια πράγματα. Άρα, για να μπορέσω να κάνω δράσεις, για να μπορέσω να φτάσω το στόχο μου, έτσι, για να μπορέσω να φτάσω και στον καρμικό μου στόχο, αυτός είναι ο καρμικός στόχος, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω και τρόπο σκέψης και τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω και βλέπω τα πράγματα και τα ζυγίζω. Πάμε στο επόμενο. 7. Τι συμπεριφορές και αισθήματα, έτσι, εδώ είναι δράσεις, εδώ είναι συμπεριφορές και αισθήματα χρειάζεται να έχω. Και είναι ένας αυτοκράτορας, μια πολύ δυνατή κάρτα, που σημαίνει ότι πρέπει σε κάποιες καταστάσεις να επικρατήσει η λογική επί του συναισθήματος. Ο αυτοκράτορας είναι μια δυνατή ενέργεια, είναι όμως πολύ τετράγωνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ λογική. Εδώ δηλαδή επικρατεί η λογική έναντι του συναισθήματος. Μάλλον θα πρέπει εσείς με κάποιο τρόπο για το επόμενο διάστημα
Γιατί έχουμε και τον αριθμό 4. Το 4 μπορεί να σημαίνει 4 εβδομάδες, 4 μήνες. Εντάξει, για 4 χρόνια μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αν και δεν αποκλείω τίποτα. Γιατί κάτι μου λέει και μέσα, μπορεί να χρειαστεί και 4 χρόνια για έναν άνθρωπο να μπορέσει να αλλάξει και τη συμπεριφορά του. Γιατί δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Άρα λοιπόν εδώ η καρμική κλωστή, η οποία σας λέει σε αυτό που σου συμβαίνει όσον αφορά στο κομμάτι που σε απασχολεί, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι συνεργασίας, είτε ό,τι είναι, βάλε λογική. Τετραγώνησέ το, δηλαδή βάλ το σε ένα κουτάκι αυτό που σε απασχολεί, ανέλυσέ το και δες πώς θα φέρω, δηλαδή αν ήσουν σε μια θέση ισχύως, αν μπορούσες να αλλάξεις τα πράγματα. Αλλά γνωρίζοντας όμως και τις συνέπειες, έτσι, γνωρίζοντας όμως και το γύρω-γύρω τον κόσμο, γιατί ο αυτοκράτορας για να φτάσει εδώ που έφτασε έχει περάσει μέσα από πολλές δυσκολίες. Δεν είναι τυχαίος. Και εσείς δεν είστε τυχαίοι δηλαδή. Έχει εμπειρίες. Τι λέει η εμπειρία σας, τι λέει η γνώση σας, τι λέει το ένστικτό σας. Τι πρέπει να κάνετε σε μια δεδομένη στιγμή. Πάνω σχάδι ζητάτε επανασύνδεση, είναι εφικτή να γίνει. Τι λέει η λογική σας μέσα και το σύναισθημά σας. Αν δεν είναι εφικτή, γιατί δεν είναι εφικτή, τι έχει φταίξει. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Μήπως σας έχει πληγώσει πάρα πολύ. Αν είστε σε θέμα εργασίας, μήπως έχετε πληγωθεί σε θέματα εργασίας. Οπότε, ίσως πρέπει κάτι άλλο να το βάλετε με τη λογική, να το εκλογικεύσετε και να πείτε: Οκ, εντάξει, θα μείνω στη δουλειά σου μέχρι να βρω κάτι άλλο. Λέω τώρα. Και θα αρχίσω να ψάχνω. Θα μου πάρει 4 μήνες. Θα μου πάρει 4 μήνες, αλλά κάτι θα γίνει. Ή με την προδοσία των ανθρώπων ή με όλα αυτά που γίνανε. Τι χρειάζεται να κάνω. Το εκλογικεύω. Λέω ότι είναι αυτό που είναι. Έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι πληγώνουν, καλός ή κακός. Όχι όλοι όμως. Θέλει μια τέτοια σκέψη. Τα βάζω κάτω με τη λογική μου και προχωράω. Αυτό είναι ένα χαρτί κλειδί για εσάς. Το επόμενο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι ποιος είναι ο στόχος σου, η καρμική σου κλωστή, η καρμική κλωστή, ο καρμικός σου στόχος για το επόμενο διάστημα. Ποιος είναι ο στόχος, για να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχουμε και πάλι εδώ πέρα τον αριθμό ο 9, είναι ο ερημίτης. Θέματα ψυχής, φίλες και φίλοι. Ο στόχος ο καρμικός, εννοείται αν θέλει κάποιος, είναι να προχωρήσεις και να δεις, να φωτίσεις και τους άλλους ανθρώπους με το δικό σου φως, με το δικό σου φως της ψυχής και να μάθεις. Ο ερημίτης έχει μαζέψει εμπειρίες. Ο ερημίτης έχει μαζέψει γνώσεις, εμπειρίες, έχει και είναι και στη μοναξιά του λίγο εδώ. Έχεις γνωρίσει τη μοναξιά, έχεις γνωρίσει τη μοναχικότητα ίσως κάποιων πραγμάτων και καταστάσεων από ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο, όμως αυτό μην το πάρεις τόσο πολύ άσχημα. Βάλε λίγο λογική, γιατί και αυτός είναι λογικός εδώ. Και ο ερημίτης έχει μια λογική. Και δες ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν σε σένα, διότι έπρεπε να συμβούν, και δεν το λέω με την άσχημο τρόπο. Για να μεταφέρεις την εμπειρία σου και το φως στους άλλους ανθρώπους. Αυτό έχει να κάνει επίσης και με τη διδασκαλία. Δηλαδή, μεταφέρω τις γνώσεις μου σε άλλους ανθρώπους, είναι ένα είδος δασκάλου. Ο δάσκαλος δεν σημαίνει ότι είναι μόνο του σχολείου δηλαδή, είναι το πρότυπο, το αρχέτυπο ας το πούμε. Μπορεί να είναι ένας φίλος, μια φίλη, να φροντίσετε κάποιον άνθρωπο, να του δώσετε σωστές συμβουλές ή τις εμπειρίες που περάσατε σε κάποιους άλλους ανθρώπους, σε κάποιο γκρουπ ανθρώπων ή οτιδήποτε, αλλά να φωτίσει η ψυχή σας, φίλες και φίλοι, και ο αριθμός 9 είναι κλείνω οτιδήποτε δεν μου χρειάζεται για να μπορέσω να προχωρήσω. Και τώρα πάμε, ποιο είναι το δώρο σας. Ένα δώρο, έχετε αποκτήσει ένα δώρο εσείς. Ποιο είναι αυτό το δώρο το οποίο σας έχει έρθει. Και είναι ο ανόητος, θα μου πείτε, μα είμαι ανόητος, ανόητη. Όχι. Το δώρο σας είναι ότι μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή ανά πάσα στιγμή. Ότι έχετε τη δύναμη του ήλιου από εδώ πέρα και του ουρανού βεβαίως, γιατί εδώ είναι και ο ήλιος βέβαια, που σημαίνει η αισιοδοξία, η δύναμη, η αυτοπεποίθηση, σημαίνει η εσωτερική σας λάμψη, η δύναμη και μπορείτε να πάτε να προχωρήσετε και να κάνετε οτιδήποτε θέλετε. Ναι, από το μηδέν. Χάσατε μια αγάπη, θα βρείτε μια καινούργια αγάπη. Μπορείτε. Μπορεί να μην είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη, γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ζητάμε και να είναι το ίδιο ακριβώς. Μπορεί να είναι διαφορετικής χημίας ή διαφορετικής υφής. Είναι συγκλονιστικό, είναι πολύ καλό. Και ελάτε τώρα να δείτε εδώ πώς μπορούμε να φτάσουμε και στην αρχή. Διότι
Εδώ που φτάσαμε στο δώρο, μας φτάνει και στην αρχή. Δηλαδή, αν θέλετε, το κάνετε αυτό. Κανονικά το ρίξιμο έχει τελειώσει. Αν θέλετε όμως, είναι ένα επιπρόσθετο, γι' αυτό σας είπα αυτό το ρίξιμο. Έχει πολλές λεπτομέρειες, έχει πολλά μυστικά, ας το πούμε. Αλλά είναι και απλό, όπως βλέπετε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια ανασκόπηση, που λέμε μια περίληψη της ζωής και των επιλογών σας. Μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή τη ζωή μου. Να πω στους άλλους ανθρώπους ότι ξέρεις κάτι, ναι, ξεκινάω πάλι από την αρχή και ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές εμπειρίες, χρειάζεται πολύ, πολύ πράγμα, στο πούμε, πολύ δύναμη, αλλά τελικά τα καταφέρνω. Εκλογικεύω τα πράγματα στη ζωή μου, βάζω κάτω τη λογική μου. Υπάρχει και το συνέστημα. Σημαίνει ότι θα το κλείσω το συνέστημα, αλλά έχω τη δύναμη να προχωρήσω, διότι βλέπω αλλιώς τα πράγματα αυτά σε αυτή τη ζωή και επειδή τα βλέπω διαφορετικά και θυσιάζω ότι δεν μου χρειάζεται. Αφήνω πίσω ότι δεν μου χρειάζεται, κάνω νέα σχέδια για το μέλλον, είμαι αποφασιστικός, αποφασιστική και ξεχωρίζω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Δεν επιτρέπω πλέον, γιατί αυτή η βασίλισσα προστατεύει την καρδιά μου, άρα δεν επιτρέπω πλέον στους ανθρώπους να με πληγώνουν. Βάζω ένα stop. Και ο κόσμος όλος τότε με περιμένει και με αγκαλιάζει και ξέρω ότι σε αυτή τη ζωή όλα τα πάντα έχουν ένα τέλος, αλλά έχουν και μία αρχή. Και δεν φοβάμαι. Σας άρεσε, φίλες και φίλοι? Ήτανε συγκλονιστικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μαζεύω λοιπόν το πρώτο deck. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο deck που έχετε επιλέξει εσείς. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να πάμε στο δεύτερο deck. Το οποίο το δεύτερο deck είναι οι Αιγυπτιακές μας κάρτες, έτσι. Αιγυπτιακές κάρτες. Ανακατεύω πάλι λίγο. Βάζουμε πρόθεση στο θέμα μας, ποιο είναι το θέμα μας. Ανεξάρτητα αν εσείς μπορεί να λέτε, μα πώς είναι δυνατόν, κάποιος βάζει άλλος για τη δουλειά του, κάποιος άλλος βάζει, ξέρω εγώ, για τα συναισθήματά του, κάποιος άλλος βάζει οτιδήποτε τον απασχολεί, θέλει, είτε άνθρωπο, είτε κατάσταση. Μπορεί να είναι ο συνεργάτης, γιατί έγινε αυτό που έγινε, ή τι έγινε στο παρελθόν, γιατί αυτός μου είχε πει εκεί, ό,τι θέλετε. Και θα δείτε ότι η καρμική κλωστή θα αναπτυχθεί και θα σας έρθει μήνυμα. Επίσης, θα το πω και αυτό λίγο, επειδή αυτές οι καρμικές κλωστές ανοίγουν λίγο, δείτε μήπως σας έρθει κάποια έμπνευση και πολύ δύναμη κιόλας πάνω στην έμπνευση που είπα, μήπως σας έρθει στον ύπνο σας κάποιο μήνυμα. Μετά που κάνουμε αυτό, δηλαδή μετά από την επιλογή εδώ πέρα που θα δείτε, σε εσάς λοιπόν, γενικά, σε όλους δηλαδή που βλέπετε αυτό το βίντεο τώρα, μήπως έρθει και κάποιο μήνυμα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν είναι απαραίτητο. Και ξεκινάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κύριο καρμικό μάθημα σε αυτή την περίοδο. Δράσεις από παλιότερες επιλογές που επέδρασαν για αυτό το μάθημα. Ναι, δράσεις. Παλιές συμπεριφορές ή αισθήματα. Τα αισθήματα δηλαδή. Τεστ που θα περάσεις σε αυτή την περίοδο, ας το πούμε. Το τεστ, έτσι, τεστ. Ναι, όντως, τεστ. Τεστ που υποχρεωτικά θα πρέπει να τα περάσεις και να το δεις. Δράσεις, 1, 2, 3, 4, 5, οκ. Δράσεις λοιπόν για να φτάσεις στο στόχο σου. Συμπεριφορές και αισθήματα για να φτάσεις πάλι στο στόχο σου. Εντάξει, εδώ είναι δράσεις, εδώ είναι συμπεριφορές, μην μπερδευτείτε. Στόχος, ποιος είναι ο στόχος σου σε αυτή την περίοδο που χρειάζεται να φτάσεις, κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι να φτάσεις και το δώρο σου. Εδώ λοιπόν. Ωραία. Πάμε να τα δούμε. Νούμερο 1. Ποιο είναι το κύριο καρμικό μάθημα? Πού έρχεσαι σε αυτή την περίοδο να μάθεις? Είναι ο αριθμός 9. 9 μπαστούνι. Το 9... Όπα, συγγνώμη, λάθος. Γιατί το είπα 9, είναι το 6 μπαστούνι. Μου γύρισε ανάποδα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το 9 σημαίνει ολοκληρώνω ό,τι δεν μου χρειάζεται στη ζωή και το 6 μπαστούνι είναι μια από τις καλές κάρτες. Όπου έρχεται να σε διδάξει πολλά πράγματα. Το 6 μπαστούνι σημαίνει παρελθόν. Το 6 μπαστούνι επίσης σημαίνει καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους ή καρμικές καταστάσεις. Αυτό το ερώτημα που έχεις βάλει λοιπόν εσύ και σε απασχολεί, ό,τι και να είναι, είναι από το παρελθόν, έχει μία καρμικότητα, σίγουρα είναι καρμική κλωστή εδώ δηλαδή, η οποία ξετυλίγεται και αρχίζει και σου φανερώνεται. Το 6 όμως σημαίνει κρατάω και ισορροπία. Α,
Αρχίζει λοιπόν και βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Για να το αφήσουμε και να προχωρήσουμε. Έξι μπαστούνι. Έξι μπαστούνι σημαίνει και ειρήνη. Έξι μπαστούνι σημαίνει και σχέσεις. Έξι μπαστούνι σημαίνει και καρμικές σχέσεις. Έξι μπαστούνι σημαίνει και να φέρω την ισορροπία, την ηρεμία σε αυτές τις σχέσεις που εγώ ήθελα, αλλά ήθελα όμως και επειδή είναι φωτιά, σημαίνει και πάθος. Πάμε να δούμε δράσεις από το παρελθόν. Είναι το 4 πεντάκτινο. Εδώ έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει όμως και με την απομόνωση, φίλες και φίλοι. Μπορεί είτε εσείς, είτε ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, είτε η εταιρεία, είτε οτιδήποτε, ό,τι και να είναι, έχει να κάνει με τη στενότητα στα οικονομικά, έχει να κάνει με τη δυσκολία λίγο στα οικονομικά και επίσης απομόνωση. Κάποιοι άνθρωποι απομονώθηκαν, μπορεί να είστε εσείς ή κάποιοι άλλοι. Και απομονώθηκαν, έφυγαν δηλαδή από κοντά σας, όχι με σκοπό γιατί δεν σας θέλανε, αλλά διότι θέλανε την οικονομική ασφάλεια. Εδώ επίσης υπάρχει και ένα αίτημα ανασφάλειας οικονομικής. Δηλαδή εδώ οι δράσεις, ας το πούμε μάλλον από το παρελθόν που επέδρασαν για το μάθημά σου γενικότερα, είναι ότι υπήρχε ένας στενός κύκλος από ανθρώπους που εσύ επέλεγες, γιατί μπορεί να σου κλειστός ή κλειστής σαν άνθρωπος και είναι μια χαρά, έτσι, δεν την κάνουμε, δεν κριτικάρουμε εδώ, αλλά επίσης κυρίως οικονομικά θέματα. Πάμε στο επόμενο. Συμπεριφορές ή συναισθήματα από το παρελθόν τα οποία σε ακολουθούν ακόμα και τώρα, λοιπόν, και έχει να κάνει με τον υπότη κούπα, θέματα καρδιάς, πολύ συναίσθημα εδώ. Ο υπότης κούπα, έτσι. Ο υπότης κούπα δεν είναι από τις κακές κάρτες. Ο υπότης κούπα όμως κρύβει μια παγίδα. Ότι η αποστολή του ή η αγάπη του ή η δική σου ή ενός ανθρώπου που εσύ πιστεύεις και ήθελες, μπορεί τελικά το κύπελό του να μην ήταν τόσο γεμάτο όσο σου έλεγε, γεμάτο με αγάπη δηλαδή ή συναίσθημα. Αυτό ισχύει παντού. Σκεφτείτε δηλαδή, μην το κλείσουμε, δηλαδή το ανοίγουμε και λέμε αυτό μπορεί να είναι και σε θέματα συνεργασίας, μπορεί να έχει να κάνει με οτιδήποτε. Δεν ήταν τελικά το ποτήρι ίσως τόσο πολύ γεμάτο σε αυτά τα οποία σου έλεγε και σου υποσχόταν. Παραδείγματος χάρη, σου έλεγε θα σε αγαπώ για πάντα. Ή εσύ είσαι ο μοναδικός έρωτας στη ζωή μου και κάπου αυτό ξεφούσκωσε λίγο. Δεν υπήρχε αυτή η ενέργεια ένταση και το συνέστημα να γεμίσεις όσο εσύ ήθελες. Και όλο αυτό δημιουργεί βέβαια μια αναστάτωση, διότι ο υπότης εδώ τώρα κούπα, είτε είσαι εσύ αντιπροσωπεύεσαι, είτε ο άνθρωπος, ή και η κατάσταση, φεύγει, προχωράει. Πάμε στο επόμενο. Τέταρτο. Αυτά που πέρασες σε αυτή τη ζωή, πέρασες έτσι, πέρασες, τι πέρασες, μάλιστα και έχει βγει πάλι μια βασίλισσα ξυφών, πέρασες μέσα από πολλές δυσκολίες, μέσα από πολλές σκέψεις, μέσα από πράγματα τα οποία πιστεύεις ότι δεν ήταν δίκαια για σένα, αδικήθηκες και μίλαγες για δικαιοσύνη, μπορεί να μίλαγες για δικαιοσύνη σε αυτόν εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο και του λες, μα για ποια δικαιοσύνη μου μιλάς εσύ αυτή τη στιγμή. Δυνάμωσες όμως, έστω και με δύσκολο τρόπο, μεγάλωσες με δύσκολο τρόπο. Είναι αυτό που λέμε μεγαλώνεις ξαφνικά, οριμάζεις ξαφνικά, έτσι. Γιατί η βασίλισσα ξυφών έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά αυτή τη δύναμη τη βρήκε μέσα από πολύ πόνο. Και μέσα από πολύ άδικο, όχι να το πω διαφορετικά, μέσα από μη εκπληρωμένο συναίσθημα. Κάτι σαν προδοσία δηλαδή. Άλλα περίμενες, άλλα σου ήρθαν. Αυτό είναι το θέμα σου. Αυτό είναι που πέρασες. Είναι το παρελθόν σου. Και λες αυτό δεν είναι δίκαιο. Αλλά σε έκανε όμως δυνατό και δυνατή. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Το επόμενο χαρτί είναι αυτά που πρέπει να περάσεις. Αναγκαστικά θα τα περάσεις. Και είναι το 8 πεντάκτινο. Ωραίο. Κοίταξε να δεις. Το 8 πεντάκτινο έχει να σου μιλήσει για πειθαρχία, για μέθοδο, για χρήμα βεβαίως, αλλά και κυρίως μόνος ή μόνη σου. Δηλαδή, θα μου πεις, μα άμα είναι συναίσθημα, τι έχει να κάνει, άμα είναι δηλαδή με σχέσεις, τι γίνεται εδώ. Πρέπει να δουλέψεις τη σχέση, αλλά να έχεις εσύ δύναμη. Μην είσαι αδύναμος ή αδύναμη απέναντι σε αυτό το κομμάτι το οποίο θέλεις εσύ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο εύκολο να μας χειριστούν, ειδικά σε θέματα αγάπης, ας το πω. Να μας χειριστούν, έτσι, να μας πούνε πράγματα και να μας τουμπάρουν.
σε θέματα επίσης συνεργασίας. Σου προτείνω αυτό και τα λοιπά και είναι καλά και αυτά και πήγαινε και τελικά είναι μια... Εδώ όμως το 8-πεντάκτηνο έχει να σου μιλήσει ότι πρέπει να γίνεις πρακτικός, πρακτική, ρεαλιστής, ρεαλίστρια και μην χάνεις τη δύναμή σου. Αυτό είναι το μάθημά σου. Και βεβαίως εννοείται ότι ναι, επειδή εδώ είναι μια καλυτέρευση των οικονομικών, σημαίνει ότι σε απασχολούν πάρα πολύ οικονομική ασφάλεια, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να ταξιδέψεις. Μπορεί να χρειαστεί να πας κάπου αλλού. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις πολλά πράγματα όσον αφορά για την οικονομική σου ασφάλεια, αλλά και για τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Διότι εσύ θέλεις αυτά που θες, αυτά που θα περάσεις μάλλον για το επόμενο διάστημα, είναι θέματα προσωπικής ασφάλειας. Όταν ασφάλεια δεν είναι ότι κινδυνεύεις προς τη ζωή σου, προς το δεν είναι αυτό, έτσι το ξεκαθαρίζω. Ενώ καθαρά σε θέμα ασφάλεια συναισθηματική, σταθερότητα συναισθηματική, οικονομική ασφάλεια, γιατί πολλοί άνθρωποι το χρειαζόμαστε, έτσι δεν είναι, και αυτό είναι μέρος της ζωής μας. Αυτό όμως είναι ένα μάθημα το οποίο θα μάθεις να το περνάς, αλλά εδώ σου λέει μέθοδος, πειθαρχία και μόνος σου θα τα καταφέρεις, γιατί εδώ έχει μια μοναξιά. Εντάξει. Η επόμενη κάρτα, φίλες και φίλοι, ποιες είναι οι δράσεις για να φτάσεις στο στόχο σου. Και είναι το δύο μπαστούνι. Πολύ ωραία κάρτα. Το δύο μπαστούνι σημαίνει βλέπω μακριά. Δείτε αυτό το μάτι εδώ, το μεγάλο μάτι, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει βλέπω με τις ακτίνες του κιόλας εδώ πέρα. Σημαίνει βλέπω μακριά. Και βλέπω μέσα από άλλους ανθρώπους, βλέπω επίσης μέσα από συνεργασίες, βλέπω μέσα από άλλες ενέργειες που έρχονται και γίνεται μια πρόσμιξη και μπορώ να φτάσω μακριά εκεί που θέλω. Αυτές είναι οι δράσεις σου. Και βεβαίως εννοείται εδώ ότι υπάρχει και το τρίτο μάτι που λένε, που είναι η έκτη αίσθηση, που είναι η αντίληψη και σημαίνει και η αντίληψη αντιλαμβάνομαι τα πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο που αυτό καταλαβαίνω μπορεί να με οδηγήσει να αφήσω το παρελθόν. Το παρελθόν που με έχει στεναχωρήσει ή οτιδήποτε άνθρωποι με έχουν κουράσει και να δω το μέλλον μου. Δράσεις για να δω το μέλλον μου, φίλες και φίλοι. Ό,τι και να είναι αυτό. Δράσεις για τον ερώτα μου, δράσεις για το γάμο μου, δράσεις για τα επαγγελματικά μου. Δράσεις λέει εδώ. Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Έχω ένα-δύο ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύονται και με βοηθάνε και μπορώ να φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Το επόμενο, φίλες και φίλοι, είναι συμπεριφορές και αισθήματα για να φτάσεις στο στόχο. Εδώ τώρα, μάλιστα, εδώ έχουμε ένα νηπότη πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε και μία αποτύπωση και βλέπουμε, πρώτα έχουμε δύο υπότες. Οι δύο υπότες σημαίνει η ολοκλήρωση του στόχου θα γίνει σχετικά σε γρήγορο χρόνο. Θα γίνει όμως. Εδώ τώρα έχουμε ένα, δύο, έχουμε, συγγνώμη, ένα, δύο, τρία πεντάκτηνα και έχουμε και δύο μπαστούνια, πράγμα που σημαίνει εδώ ότι η γη για την ώρα υπερισχύει, να είστε ρεαλιστές και χρειάζεται υπομονή. Η γη σημαίνει χρειάζεται υπομονή, όπως φυτεύουμε το σπόρο και πρέπει να περιμένουμε, να ανθίσει, να το φροντίσουμε μέχρι να ανθίσει ο σπόρος, να δώσει καρπούς, όποιος καρπός και να είναι, θέλει υπομονή εδώ, αλλά μπορείτε. Με επιμονή, γιατί εδώ μιλάει για επιμονή, να φτάσετε στο στόχο, φίλες και φίλοι. Η συμπεριφορά σου εδώ πρέπει να είναι της υπομονής. Θα μου πείτε πόσο υπομονή πια. Εντάξει, έτσι είναι όμως. Και μην το βάζεις κάτω. Ακόμα και αν κάτι νομίζεις εσύ ότι δεν είναι αυτό το οποίο είναι για σένα. Προχωράς, παίρνεις το αλογό σου και προχωράς. Και πας εκεί το οποίο θέλεις να πετύχεις. Η επόμενη κάρτα είναι ποιος είναι ο στόχος σε αυτή την περίοδο. Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή ποιος είναι ο καρμικός στόχος. Δηλαδή τα ρίξαμε όλα αυτά εδώ για να φτάσουμε λίγο στην 8η κάρτα, για να δούμε λίγο και το στόχο μας. Και είναι να μάθεις. Η γνώση είναι ο στόχος. Εδώ είναι ο ακόλουθος μπαστούνι. Ο ακόλουθος μπαστούνι είναι μία από τις καλές κάρτες γενικότερα. Έχει πολλή ενέργεια. Σημαίνει το καινούριο ξεκίνημα, μαθαίνω σε αυτή τη ζωή το καινούριο ξεκίνημα. Σε ό,τι και αν σας απασχολεί. Σας απασχολεί εργασία, μήπως πρέπει να μάθεις να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Δεν λέω να φύγεις από την εργασία, μέσα στην ίδια εργασία. Τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να προσδιοριστώ ξανά με τους ανθρώπους, αν μπορώ.
Μπορώ να κάνω ένα ξεκίνημα στην εργασία στην οποία είμαι, με έναν άλλο ρόλο, σε μια άλλη θέση. Μπορώ στα συναισθηματικά μου, με τη σχέση μου, που δεν τα πάμε πολύ καλά, να προσδιοριστούμε ξανά και να δούμε τι μας συμβαίνει, να μιλήσουμε, να το δούμε με ειλικρίνεια, με ενέργεια, με αποφασιστικότητα. Και έτσι μαθαίνεις. Έτσι μαθαίνεις, και εδώ το μάτι το οποίο, αν παρατηρήσετε, είναι λίγο διαφορετικό, είναι σαν να ύπταται σε ένα. Γιατί είναι στο εθερικό πεδίο, γι' αυτό εδώ είναι και λίγο θαλασσία, αν το δείτε. Έχει μια απόχρωση. Είναι στο εθερικό πεδίο και μετά με τη σάλπιγγα κατά κάποιο τρόπο επικοινωνεί στον εγκέφαλο, ας το πούμε, και έρχεται αυτός εδώ πέρα και έχει την έμπνευση. Εσείς δηλαδή. Ωραίο. Πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και ποιο είναι το καρμικό σας δώρο. Το καρμικό σας δώρο είναι, μάλιστα, 7 πεντάκτινο. Κάνω έτσι γιατί υπάρχει και άλλα πεντάκτινα εδώ. Είναι η οικονομική σας ασφάλεια. Είναι τα λεφτά. Είναι το χρήμα, είναι η καριέρα, είναι η επαγγελματική καταξίωση ή σε οτιδήποτε και αν κάνετε, έτσι. Βέβαια, σε ένα άλλο επίπεδο, σημαίνει και εδώ χρειάζεται υπομονή, όμως το 7 έχει και μια άλλη βαθύτερη έννοια. Το 7 σημαίνει 7 γενναίες πίσω. Έχετε κάποιο κληρονομικό χάρισμα και δεν είναι αυτό το χάρισμα που πολλοί το κοροϊδεύουμε και το λέμε, ξέρω, έχω κληρονομικό χάρισμα και όχι. Έχετε κάτι κληρονομήσει, το οποίο μπορεί να πάει και 7 γενναίες πίσω. Το 7 είναι αριθμός προστασίας, αριθμός ευλογίας. Το 7 όμως είναι αριθμός ανάλυσης, είναι αριθμός υπομονής και ναι, είναι και αριθμός δυσκολιών. Δηλαδή, θα βγάλετε χρήματα, αλλά θα δυσκολευτείτε. Θα βρείτε το συνέστημα της σταθερότητας, της ασφάλειας, της συντροφικότητας που μπορεί να θέλετε, αλλά θα δυσκολευτείτε και θα πρέπει να περάσετε μέσα από τη δόνηση του 7, που σημαίνει κάνω υπομονή. 7 γενναίες πίσω, για να πάρετε εσείς, ας πούμε, ένα χάρισμα, οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι το χάρισμα του, στα όνειρά μου να διαβλέπω πράγματα, το χάρισμα της διαίσθησης, το χάρισμα στο να βλέπω, ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο συγγενικό μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά με ειδοποιεί, με προειδοποιεί ή κάτι μου λέει. Λέω κάποια παραδείγματα που έχουν συμβεί σε ανθρώπους και είναι από τις πραγματικότητες. Πάμε τώρα λίγο πίσω. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αν θέλετε, εδώ έχει ολοκληρωθεί τώρα αυτό που έχουμε κάνει. Έχετε πάρει τα μηνύματα, αλλά αν θέλετε, μπορεί να πάτε και πίσω μια αναδρομή. Και να πείτε, έχω ευλογία εδώ. Πείτε το, έχω ευλογία. Ναι, είμαι ευλογημένος, ευλογημένη, έχω ευλογία. Ναι, κουβαλάω και τα βάρη, ό,τι είναι, αλλά έχω ευλογία. Μπορώ να μάθω νέα πράγματα σε αυτή τη ζωή και να κάνω καινούρια ξεκινήματα. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται δύναμη. Την έχω όμως αυτή τη δύναμη και εννοείται ότι θα πάω στο στόχο μου, διότι τελικά επιμένω, πρέπει να επιμένω. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι μπορώ να αφήσω το παρελθόν και να κάνω καινούρια ξεκινήματα και μέσα από συνεργασίες. Θα βρω τη δύναμή μου. Χρειάζομαι μέθοδο, πρόγραμμα, χρειάζομαι μια φόρμουλα, μια μεθοδολογία, εν πάση περιπτώσει, για να πετύχω αυτά τα οποία θέλω, σε ό,τι και να είναι, αλλά θέλει υπομονή. Υπομονή, εδώ είναι υπομονή, βγαίνει. Υπομονή, 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 υπομονή. Sorry, παιδιά, είναι υπομονή επί 4. Πέρασα δυσκολίες, αλλά έχω πλέον δύναμη και μπορώ να ξεχωρίζω τι μου λένε, αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό που μου λένε. Μπορώ και ξεχωρίζω επίσης αν αυτός που έρχεται είναι είτε σε θέματα συνεργασίας, είτε σε θέματα έρωτα ή οτιδήποτε, είναι αληθινός ή όχι, και αυτά που μου λέει είναι μπαρούφες. Μπορώ να χτίσω μόνος μου, μόνη μου, τη ζωή μου, τα πράγματά μου, για να είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, και ξέρω στο τέλος ότι όλα είναι καρμικά. Τελείωσε. Όλα είναι καρμικά. Άνθρωποι και καταστάσεις είναι καρμικές απολύξεις των επιλογών μας. Συγκλονιστικό θα έλεγα και αυτό. Είδατε πόσο ωραίο και πόσο απλό και βαθύ είναι και πόση λεπτομέρεια παίρνουμε και πόσο ωραία μηνύματα. Έτσι, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Θα μου επιτρέψετε βέβαια. Δεν έχω κουραστεί. Μία ανάσα όμως να πάρω. Δηλαδή, τι εννοώ. Ένα λεπτάκι. Θα φέρω και αυτές τις πανέμορφες κάρτες εδώ. Τις αφήνω. Μια γουλιά καφέ και συνεχίζουμε. 2 λεπτάκια. Ωραία λοιπόν. Για πάμε. Καρμική κλωστή λοιπόν. Ιδιαίτερο ρίξιμο, φίλες και φίλοι. Ειδικά για εσάς, αν θέλετε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Πέφτουν οι κάρτες, όταν πέφτουν οι κάρτες, εννοείται τις χρησιμοποιούμε. Είναι ένα μήνυμα για εσάς,
για τη μεγάλη σας αγωνία που έχετε, που έχει να κάνει με θέματα έρωτα. Εδώ τώρα μιλάμε, μπορεί αυτό το άνοιγμα που θα κάνουμε εδώ να έχει πάρα πολύ έντονη ενέργεια για δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, καρμικές σχέσεις κτλ. Όμως εδώ τι είναι, είναι το δύο κούπα, είναι ο έρωτας προσωποποιημένος, η καλή επικοινωνία, η συνεννόηση, η αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων, η επικοινωνία τους, ακόμα και η τηλεπαθητική, έτσι εδώ το γεγονός ότι τα δύο αυτά κεφάλια ενώνονται, δηλώνονται την τηλεπαθητική επικοινωνία. Και υπάρχει η ευλογία εδώ και η υγεία και η ευλογία και η λάμψη και η νολέων εδώ που ό,τι συμβολίζει και αστρολογικά ολέων. Αυτό συμβαίνει και σε, βέβαια και σε θέματα, ας το πούμε, και συνεργασίας και επιχειρηματικότητας κτλ. Ωραία ξεκινάμε λοιπόν. Ένα ωραίο μήνυμα δηλαδή. Άρα, πάμε να κόψουμε και να αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Για να επιλέγουμε. Πρώτη κάρτα είναι το κύριο καρμικό μάθημα. Η δεύτερη κάρτα είναι δράσεις από παλαιότερες επιλογές στη ζωή σου από το παρελθόν. Η τρίτη κάρτα είναι παλιές συμπεριφορές και αισθήματα. Η τέταρτη κάρτα είναι τα τεστ που πέρασες αυτή τη ζωή. Η πέμπτη κάρτα είναι αυτά που πρέπει, τα τεστ που πρέπει να περάσεις, ή οι προκλήσεις, ή τα προβλήματα, ή τα εμπόδια, που καμιά φορά δεν είναι και εμπόδια, μπορεί να είναι και κάτι θετικό. Δράσεις για να φτάσεις στον καρμικό σου στόχο. Το επόμενο είναι συμπεριφορές, είναι συναισθήματα για να φτάσεις στον καρμικό σου στόχο. Το επόμενο είναι ποιος είναι ο στόχος σου, ρε παιδί μου, σε αυτή την περίοδο ή σε αυτή τη ζωή γενικότερα. Και μετά η επόμενη κάρτα είναι ένα καρμικό δώρο. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν. Πάμε να τα δούμε, φίλες και φίλοι. Το πρώτο κομμάτι είναι. Έχει έρθει εδώ λοιπόν η προδοσία. Βρε παιδί μου, τι έγινε τώρα εδώ. Από, ξαφνικά από δύο κούπα, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, έχουμε πάει στην προδοσία εδώ. Μήπως όντως έχετε προδοθεί από ανθρώπους οι οποίοι ήταν λοιπόν εσείς. Και αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες δεν σημαίνει ότι είναι μόνο, δεν είναι μόνο σε θέματα αγάπης. Είναι σε θέματα συνεργασίων, πολλά πολλά πράγματα. Αλλά ξεκινάμε δύσκολα. 10 ξεφών. Η προδοσία που υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που το μόνο που θέλανε να κάνουν να σας καρφώσουν. Και δεν είναι τυχαίο που και αυτό εδώ πέρα, αν παρατηρήσετε τα σύννεφα, τα μαύρα εδώ, μοιάζει και σαν φίδι, θέλω να το δείτε λιγάκι. Σε ένα φίδι με δύο μάτια, το οποίο σας κοιτάζει με πολύ έτσι φθονερό τρόπο. Αποδεχτείτε το γεγονός, σαν άνθρωποι, για να λυτρωθείτε, ότι δεν θα σας γουστάρουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Τι να κάνω. Είναι θέμα χημίας. Εγώ δεν μπορώ να αρέσω σε όλους τους ανθρώπους, ό,τι και να είναι. Όσο καλός και να είμαι, όσο κούκλος και να είμαι, ό,τι και να είναι, δεν μπορώ να αρέσω σε όλους τους ανθρώπους. Τελεία και παύλα, τι να κάνω τώρα. Έτσι κι εσείς πρέπει να αντιληφθείτε. Πάμε όμως να δούμε τώρα. Άρα λοιπόν το μάθημα που έχει έρθει σε αυτή τη ζωή, προσέξτε τώρα πώς πηγαίνουμε, είναι σηκώνομαι. Το μάθημα σας εδώ είναι δεν μένω κάτω, σηκώνομαι ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι ένα φοβερό μάθημα. Πάμε τώρα. Δράσεις από παλαιότερες επιλογές που είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνα. Πολύ δύναμη. Αυτή η βασίλισσα έχει βρει τη δύναμη τελικά μέσα από το δικό της τρόπο, την ηρεμία της. Αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό σας που μπορεί να έχετε. Παρόλο μέσα που μπορεί να βράζετε, ελέγχετε τη δύναμή σας, αλλά σας δίνει όμως μία κατάσταση ενδυνάμωσης. Και βεβαίως, εδώ η βασίλισσα πεντάκτηνα έχει να κάνει και με τη φροντίδα. Φροντίζω τον εαυτό μου. Φροντίζω τον εαυτό μου, τον αγαπώ. Αυτή η βασίλισσα τον αγαπάει τον εαυτό της. Εδώ είναι η γη και η γη σημαίνει και ίαση και βέβαια σημαίνει και χρόνος. Παίρνω το χρόνο μου για να βρω τον εαυτό μου. Ποιες είναι οι παλιές συμπεριφορές ή τυχόν συναισθήματα τα οποία υπήρχαν του φευγιού. Εδώ τώρα δεν έχει να κάνει με ταξίδια, έτσι. Εδώ έχει να κάνει πάνω να βρω το σκοπό της ζωής μου, είναι εδώ. Παίρνω ό,τι είναι, μπορεί να είναι και συμβολικό αυτό εδώ, ό,τι μπορώ σε αυτό το ντουνιά και πάω να βρω τη ζωή μου. Έξι ξυφών, πάω να βρω σχέσεις αρμονικές. Πάω να βρω συνεργασίες αρμονικές. Πάω να βρω πράγματα τα οποία να ταιριάζουν στην ψυχή μου, ρε παιδιά, και στο μυαλό μου. Αυτό πάτε να βρείτε. Αυτή είναι η συμπεριφορά σας και το αίσθημά σας. Πού να πάω για να βρω αυτά που ζητάω.
Είδατε πώς ταιριάζουν όλα. Πού να πάω για να βρω αυτό που ζητάω, είτε είναι συνέστημα, είτε είναι συνεργασία, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι επιθυμία, είτε είναι άνθρωποι, είτε πού να πάω για να βρω, για να βρω την ισορροπία μου, να ισορροπήσω. Έχετε κουραστεί, έχετε περάσει διάφορα σας. Εδώ έχει και ψυχολογικά αρκετά να κάνει και το μυαλό σας μπορεί κάποια στιγμή να είναι αυτό που λένε κόντεψε να φλιπάρει, δηλαδή κόντεψε να τρελαθεί. Δεν το λέω με την ψυχοπαθητική έννοια. Ενώ το λέω όμως με εκείνη την έννοια ότι περάσατε δύσκολα. Τι πέρασες, ποιο είναι το τεστ που πέρασες, τα έκανες όλα αυτά που πέρασες, να το τεστ εδώ. Γιατί τα πέρασες όλα αυτά, ρε παιδί. Ξυφών, εδώ αρχίζουμε και έχουμε ξυφών. Για να ηρεμήσει το μυαλό σου και να κάνεις μια καινούργια αρχή. Και δείτε πάλι εδώ το συμβολισμό. Γι' αυτό και επέλεξα και αυτές τις πανέμορφες κάρτες που τις λατρεύω. Πού βγαίνει αυτό το σπαθί, ρε παιδιά. Μέσα από βράχια βγαίνει, μέσα από πέτρες, θαμμένος, θαμμένη. Εκεί που μπορεί να σας είχαν ξεγραμμένους για οποιοδήποτε θέμα και είναι αυτό, εσείς αναγεννιέστε. Ή μάλλον να το πω ακόμα πιο σωστά, έχετε τη δυνατότητα μόνοι σας, πραγματικά μόνοι σας, χωρίς βοήθεια από κανέναν, μόνο από το Θεό, να αναγεννηθείτε. Γι' αυτό εδώ έχουμε και δύο φιλαράκια εδώ, ένα φύλλο, ένα δεύτερο φύλλο διαφορετικά. Αυτό είναι σαν φίνικας, αυτό είναι σαν ελιά, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Είναι η αναγέννηση εδώ. Και η αξία και η δύναμη και η αλήθεια. Και η δύναμη της αλήθειας. Και η αλήθεια σας είναι ότι μπορώ να καταφέρω μεγάλε. Αυτό είναι το μήνυμα σας εδώ. Μπορώ να τα καταφέρω. Πάμε στο επόμενο. Ποια είναι αυτά που πρέπει να περάσεις. Ο τροχός της τύχης. Έλα μου ντε που έρχεται εδώ ο τροχός της τύχης και σου λέει ότι εκεί είναι αυτό που λέει εκεί έσονται και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Δηλαδή ότι, ναι, χαμογέλασα λίγο γιατί μου ήρθε μια εικόνα τέλος πάντων. Διότι όσο και αν νομίζεις ότι είσαι στο πάτο ή στο τέλος ή στο πάτωμα, δείτε εδώ διαφορετικό, δείτε εδώ τα δύο δεκάρια. Δείτε εδώ φίλες και φίλοι άκρες, τα δύο δεκάρια πώς έρχεται η καρμική κλωστή να σας απαντήσει. Ίσως στον πάτο, ίσως στο τέρμα, έλα μου ντε που εκεί που όλοι σε είχαν ξεγραμμένο, εσύ ανεβαίνεις, αναγεννιέσαι και γυρνάει ο τροχός της τύχης. Εσύ το γυρνάς. Δεν γυρνάει μόνος του. Αλλά θέλει να σου πει όμως ότι αυτή η ρόδα, η αένα η ρόδα, και εδώ πάλι έχουμε μαθήματα, εντάξει, 1, 2, 3, 4, αυτά έχουν μαθήματα, παιδιά. Και αυτό είναι μάθημα εδώ, και αυτό είναι ο Ευαγγελιστής εδώ, και αυτός ο Ταύρος εδώ, και αυτός εδώ πέρα ο Λέων. Και είναι 4 Ευαγγελιστές αυτοί εδώ. Μαθήματα είναι. Διδαχή μαθημάτων. Πώς, τι, πού και γιατί, ας το αφήσουμε για την ώρα, αλλά ο τροχός της τύχης σημαίνει αλλάζω τη ζωή μου πραγματικά. Αυτό που σου λέει είναι ότι πρέπει να μάθεις, να καταλάβεις ότι μπορείς να αλλάξεις την τύχη σου και τη ζωή σου. Όταν λέμε την τύχη, μην νομίζω ότι είναι μόνο παίρνω λεφτά. Γίνομαι τυχερός. Εκεί, στα ξαφνικά, εκεί που όλοι λέγανε «Α, ξεχασμένος, αυτό, αυτό», ξαφνικά αλλάζει η τύχη. Μαγιά μεγάλη. Προσέξτε εδώ αυτό το ξύφος εδώ. Τι δύναμη έχει, θέλω να τη νιώσετε αυτή τη δύναμη, παιδιά. Ναι, λέω παιδιά, θέλω να νιώσετε αυτό το συναίσθημα της ομορφιάς, της δύναμης, της αυτοπεποίθησης. Έτσι λοιπόν, να αντιληφθείτε τη δύναμή σας. Να αντιληφθείτε πόσο δύναμη έχετε και αξία. Αυτό και σε οποιοδήποτε θέμα, έτσι. Και σε θέματα σχέσεων και σε θέματα συνεργασίας και σε θέματα προσφοράς. Τελεία και πάμε. Στο επόμενο. Πάμε. Δράσεις για τον καρμικό σας στόχο. Ποια είναι η δράση που πρέπει να κάνετε? Χαρά ρε παιδιά. Να βρείτε τη χαμένη σας χαρά. Να βρείτε τρεις φίλους, δύο φίλους, δύο φίλες, ό,τι είναι, μια μικρή παρέα, μεγάλη παρέα, οτιδήποτε. Και να περάσετε όμορφα. Αυτό κι αν είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που μπορείτε εσείς να έχετε στη ζωή σας. Η χαρά της ζωής. Διασκέδαση, χορός, ομορφιά,
Ό,τι περιλαμβάνει για τον καθένα και τι σημαίνει η χαρά για τον καθένα. Μην το αμέλησετε. Είναι στο δρόμο σας αυτό. Χαρά λοιπόν, μια πολύ όμορφη κάρτα και αυτό είναι μία από τις δράσεις που πρέπει να κάνετε. Να φέρετε χαρά τη ζωή σας. Να πάτε θέατρο, να βγείτε έξω για καφέ. Ένας, θα μου πείτε τώρα, εντάξει, τώρα ανοίγουν τα μέτρα, ας πούμε. Ίσως ένα ταξίδι, ίσως με φίλους. Να καλέσετε δύο φίλους σπίτι, ό,τι και να είναι αυτό. Ή ό,τι αρέσει στον καθένα. Το επόμενο. Συμπεριφορές και αισθήματα. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Φτάνω στο στόχο μου. Γνωρίζω το στόχο μου, ξέρω ποιος είναι ο στόχος μου, υπότις πεντάκτηνο και σημαίνει θα φτάσω με επιμονή και υπομονή. Αλλά θα φτάσω. Μπορεί ο ρυθμός μου να είναι και τόσο γρήγορος, διότι θέλω να περάσω καλά και η διασκέδαση καμιά φορά μου τρώει χρόνο, αλλά θα φτάσω όμως. Εκεί που θέλω, διότι είμαι αποφασισμένος, αποφασισμένη. Και εδώ η συμπεριφορά μου ή το συναισθημά μου είναι συγκρατημένο. Δηλαδή, περιμένω, να σας το πω διαφορετικά. Γνωρίζετε έναν άνθρωπο, σας ενθουσιάζει σε θέμα σχέσεων, έτσι, ή μπορεί να είναι και εργασία, ξέρω, και ενθουσιάζεστε. Αφήστε λίγο να κυλήσει, δώστε λίγο αργορυθμό, να δείτε πώς θα πέσουν τα πράγματα. Αν είναι για σας, θα χαρείτε. Αν δεν είναι για σας, πάλι θα χαρείτε. Θα μου πεις, μα τι λες τώρα. Ναι, διότι σε κάθε όχι ή σε κάθε τελικά δεν ήταν αυτό για μένα, είναι μια προστασία, είναι μια ευλογία. Πολλές φορές τα όχι είναι μεταμφιεσμένα έτσι ώστε να μας οδηγήσουν στο σωστό δρόμο, όπως αυτός εδώ πέρα. Δεν βιάζεται. Αυτός εδώ πέρα κοιτάζει, αν παρατηρήσετε, κοιτάζει ψηλά. Δεν κοιτάζει χαμηλά κάτω, το βουνό και το... Κοιτάζει λίγο ψηλά, βλέπει πέρα. Πέρα από αυτά τα οποία φαίνονται. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Ωραία. Στο επόμενο, ποιος είναι ο στόχος, ρε παιδί μου, σε αυτή την περίοδο γενικότερα η οποία έρχεται και είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Ο βασιλιάς μπαστούνι σημαίνει δύναμη. Είτε αυτό σημαίνει για εσάς να βρείτε έναν τέτοιον βασιλιά, έναν άντρα ο οποίος είναι δυνατός με αυτοπεποίθηση, ή σημαίνει εσείς ότι πρέπει να γεμίσετε με αυτοπεποίθηση, ό,τι και να είναι όμως, εδώ σημαίνει σοφία. Σοφία ζωής. Και δεν διστάζω όντως να βάλω σε αποστολή μου τα καινούρια ξεκινήματα. Δεν διστάζω, γιατί έχω μεγάλη δύναμη, να κοιτάξω μακριά και να προχωρήσω στη ζωή μου και να πετύχω αυτά τα οποία θέλω και κοιτάζω τόσο καιρό. Αυτός μπορεί να κοιτάζει τη χαρά εδώ. Μπορεί αυτός εδώ να κοιτάζει την αποστολή. Αυτός εδώ μπορεί να κοιτάζει και τον τροχό της τύχης. Μπορεί επίσης να κοιτάζει και το ξύφος το οποίο έχει και τη δύναμή του. Μπορεί να κοιτάζει το καινούριο ξεκίνημα που θέλει να πάει. Μπορεί επίσης να κοιτάζει, για να μια ωραία εικόνα, βέβαια το έκανα λίγο διαφορετικά και πήγαμε πίσω, να κοιτάζει και αυτό εδώ πέρα και να γίνει ζευγάρι. Κοιτάξτε πώς αυτός την κοιτάζει. Αυτό το παίζει λίγο δύσκολη, αλλά οκ, okay όμως. Υπάρχει μια επικοινωνία περίεργη εδώ, μια ωραία χημεία. Και οι δύο με το yes, yes σημαίνει και ότι και οι δύο με τις κάρτες που είναι θετικές είναι ναι. Και βεβαίως κοιτάζει κατάματα και τους φόβους του και τις προδοσίες που έχουν γίνει. Και πάμε λοιπόν στο δώρο τώρα, φίλες και φίλοι. Ποιο είναι το δώρο εδώ πέρα? Και το δώρο είναι ένας υπότης ξυφών. Ο υπότης ξυφών, το δώρο σας είναι η ορμή σας. Το δώρο σας είναι η φιλοδοξία σας. Το δώρο σας είναι ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Οπουδήποτε. Θα μου πείτε, μα μπορώ να έχω επιτυχία, ξέρω εγώ, στην επανασύνδεση. Κοιτάξτε, εδώ είδαμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι λίγο κλειστά. Αλλά ορμήστε και δείτε τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται εσείς να κάνετε για να είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες. Εδώ για να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ορμό στη ζωή, ορμάω στη ζωή. Αν μου κλείσουν την πόρτα, πάω κάπου αλλού. Εδώ σημαίνει προχωράω. Και εδώ έχουμε δύο υπότες, αντικριστά, τελείως διαφορετικές ενέργειες, που σημαίνει ότι θα μάθετε την υπομονή, θα μάθετε τη σοφία και ότι μπορείτε να πετύχετε
και θα μάθετε και το να πηγαίνετε και πιο γρήγορα και πιο ορμητικά σε αυτό το οποίο θέλετε. Όταν λέμε ορμητικά, δεν είμαι πάνω να τρομάξουμε τους ανθρώπους, έτσι, εντάξει, ορμάμε ένα σπαθί. Λοιπόν, ορμητικά εννοούμε ότι στη ζωή, ρε παιδιά, να κατακτήσουμε λίγο τη ζωή. Τι θέλεις να κάνεις, ας πούμε. Διότι εάν κάτι δεν σου πετυχαίνει, σκέψου τι άλλο μπορείς να κάνεις για να φύγεις από εκεί που είσαι και να κάνεις, γιατί αυτό σημαίνει και αλλαγή τόπου, έτσι. Αλλάζω τοποθέτηση, αλλάζω το πεδίο μου. Για να πάω τελικά να κατακτήσω τους στόχους μου. Να κατακτήσω τη ζωή μου. Και αν έβαζα τώρα εδώ, εντάξει, είχαμε τα δύο δεκάρια, καταπολεμάω, κοιτάξτε να δείτε, δεν αφήνω, να σας το πω διαφορετικά, κανένα να ορίζει τη ζωή μου σύμφωνα με τα δικά του φίλτρα και πρότυπα. Όχι στον αρνητισμό. Εδώ είναι αρνητισμός, εδώ δεν είναι αρνητισμός. Συγκλονιστικό θα έλεγα και αυτό. Πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είδατε τι όμορφες λεπτομέρειες βγαίνουν και τι όμορφα πράγματα. Τα μαζεύω, φίλες και φίλοι. Κάναμε την αναδρομή μας όπως είδατε κι εσείς. Αν θέλετε κι εσείς κάνετε την αναδρομή, δηλαδή έτσι όπως το κάναμε το ρίξιμο, μπορεί να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα. Καλό θα ήταν να δείτε όλο το βιντεάκι και τις τέσσερις επιλογές. Δηλαδή, έχετε επιλέξει μια επιλογή. Βλέπετε την επιλογή σας. Καλό θα είναι μετά δείτε και τα υπόλοιπα, διότι έτσι θα εκπαιδευτείτε κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μπορέσετε κι εσείς όσοι θέλετε να το ρίξετε, να κάνετε το ρίξιμο κι εσείς για τον εαυτό σας, για καταστάσεις, για ανθρώπους, για οτιδήποτε. Εντάξει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ωραία. Πω, φεύγουν εδώ. Πετάνε. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν οι κάρτες να μιλήσουν και να πούν πολλά πράγματα, τα οποία είναι κρυμμένα. Και βεβαίως οι καρμικές κλωστές, ναι, είναι κρυμμένες. Και όχι μόνο είναι κρυμμένες, φέρνουν και ευλογία. Ένας άσος πεντάκτηνο. Θέλω να το δείτε λίγο, γιατί είναι μια από τις πολύ περίεργες κάρτες εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει και λίγο μία, το εξής. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα η χύτρα, ας το πούμε, κατσαρόλα ξέρω, η οποία ζεσταίνει και αυτό το μέρος εδώ του δαχτυλιδιού ή αν θέλετε της τιάρας, ας πούμε, της βασιλικής τιάρας αυτό ή δαχτυλιδιού οτιδήποτε, δεν έχει σημασία τόσο πολύ, φαίνεται και δεν έχει θαυτεί μέσα στο χιόνι. Είναι μια κάρτα ελπίδας. Είναι μια κάρτα νέων ξεκινημάτων. Είναι μια κάρτα πολύ δυναμική και είναι μια κάρτα ότι εκεί που νομίζετε ότι όλα έχουν τελειώσει, ξεκινάμε πάλι από την αρχή και μάλιστα πιο ελπιδοφόρα από ποτέ. Γι' αυτό πενταγόντουσαν οι κάρτες. Για τα μηνύματα αυτά που ήθελαν να περάσουν. Πάμε λοιπόν. Κύριο καρμικό μάθημα. Το βάζουμε τώρα εδώ. Κύριο καρμικό μάθημα. Πού πρέπει να μάθεις αυτή την περίοδο. Δράσεις από προηγούμενες, ας το πούμε, επιλογές που είχες κάνει στο παρελθόν, παλιές συμπεριφορές ή και συναίσθημα γενικότερα, τεστ που πέρασες, τεστ που θα περάσεις. Στη συνέχεια. Ωραία. Στη συνέχεια, για να μην χάσω το μέτρημα. Δράσεις για να φτάσεις στο στόχο σου, τον καρμικό, συμπεριφορές και συναισθήματα, ή αισθήματα για να φτάσει στον καρμικό σου στόχο. Ο καρμικός σου στόχος, ας το πούμε, σε αυτή την περίοδο και το δώρο σου. Για να δούμε, το δώρο έχει κολλήσει εδώ. Εδώ το δώρο μου έχει κολλήσει. Λοιπόν, ωραία. Δεν είναι κακό ότι κόλλησε, κάτι θέλει να μας πει εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα, να το δούμε λοιπόν. Ένα-ένα. Ποιο είναι το κύριο καρμικό μάθημα? Να ξεπεράσεις τη θλίψη. Εδώ βεβαίως είναι το 7 κυπέλλων. Ξεπερνάω τη στεναχώρια μου, ξεπερνάω τη θλίψη. Ίσως από το άνθρωποι από το παρελθόν οι οποίοι δεν μου προσέφεραν τίποτα, μόνο το κενό τους. Και εδώ αν παρατηρήσετε υπάρχουν και πάρα πολλοί σύμβολα εδώ πέρα, κάποια συμβολάκια που παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο, τέλος πάντων. Μόνο ένα σύμβολο είναι με ένα λουλούδι εκεί. Θέλω να σου πω ότι στο τέλος θα υπάρξει άνθρωπος που θα τον δει στο δρόμο σου, θα τον βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση, που θα σε βοηθήσει,
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Μπορεί να μην είναι 10%, μπορεί να είναι ένας. Αλλά είναι ένας που σε αγαπάει όμως. Άρα αυτό το μάθημά σου αυτή τη ζωή είναι ότι πρέπει να μάθεις ότι ναι, τελικά υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για σένα. Δεν μπορεί να είναι όλοι, λίγοι θα είναι, αλλά ενδιαφέρονται. Συγκλονιστικό. Είτε αφορά θέματα τώρα, οτιδήποτε αυτό. Αυτό είναι γενικό βέβαια. Ναι, για πάμε να το δούμε, όχι μην πω κάτι άλλο. Δράσεις από παλαιότερες επιλογές. Μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Φροντίδα, ασφάλεια, αγάπη, ομορφιά, όμορφο περιβάλλον, αγαπαστή φύση. Οι επιλογές που έχεις κάνει έχουν γίνει με πολύ προσοχή. Οι επιλογές που έχεις κάνει στο παρελθόν, μια πανέμορφη κάρτα εδώ, έχουν γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με πολύ σύνεση, επιλογή, με σύνεση και λογική. Και με υπομονή κιόλας για να αλλάξουν τα πράγματα. Έχεις σαν άνθρωπος, είστε γεμάτοι με πολύ υπομονή εσείς. Είναι χαρακτηριστικό σας. Δεν είναι κακό. Για άλλους μπορεί να είναι κακό. Για σας δεν είναι κακό. Ποιες είναι οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα? Είναι λοιπόν το 2 πεντάκτηνο και εδώ. Έχετε προσπαθήσει να εξισορροπήσετε δύο διαφορετικούς κόσμους στη ζωή σας. Όποιοι και να είναι αυτοί οι κόσμοι. Προσπαθείτε να εξισορροπείτε καταστάσεις και γεγονότα. Προσπαθείτε επίσης να ζυγίσετε τι συμβαίνει. Έχετε όμως, θέλω να το δείτε αυτό εδώ πέρα. Αλήθεια, αυτό εδώ τι είναι τώρα? Σκύλος ή λύκος? Που έχει βάλει και την ουρά λίγο κάτω από τα σκέλια. Αν είναι σκύλος, αν εσείς αντιλαμβάνεστε σκύλο, θα σας πω, σημαίνει ότι έχετε πιστούς φίλους. Ο σκύλος, φίλες και φίλοι, σημαίνει άνθρωποι που σας αγαπάνε, που είναι εκεί πίστοι. Αν είναι λύκος, σημαίνει ότι είστε ανεξάρτητοι άνθρωποι. Πολύ ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δείτε εδώ, μόνος, μόνη, μόνος. Ανεξάρτητος, ανεξάρτητη. Και είστε πολύ καλοί, πολύ δυνατοί, διότι έχετε ηγετικά χαρακτηριστικά. Θα μου πείτε, πού μπορεί να κολλήσει αυτό σε μια κατάσταση ή σε μια σχέση? Πώς δεν κολλάει? Μπορεί να προτιμάς μια εργασία που να είσαι αυτόνομος ή αυτόνομη, ή μια εργασία που μπορεί να θέλεις να έχεις και κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε εκτιμούν. Σε θέματα σχέσεων προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπίες. Αλλά θέλεις όμως την ανεξαρτησία σου ή θέλεις επίσης και τους φίλους σου. Να μην είσαι δηλαδή μόνος στη σχέση, να το πω κάπως έτσι. Σκεφτείτε κι εσείς περισσότερο τι άλλο μπορεί να σας αφορά, έτσι. Η επόμενη κάρτα. Ποια είναι, τι πέρασες, τι τεστ έχεις περάσει σε αυτή τη ζωή? Και είναι το 3 μπαστούνι. Μία ιδιαίτερη κάρτα. Δείτε τους όμορφους συμβολισμούς και εδώ βεβαίως δείτε τον Κρόνο, έτσι. Δεν είναι τυχαίος ο Κρόνος εδώ. Πέρασες πολλά μαθήματα. Πέρασες πολλές καταστάσεις. Πέρασες ιδιαίτερες στιγμές που χρειάστηκαν και χρόνο και αφοσίωση και υπομονή. Όμως ήρθε η στιγμή να αλλάξεις και η ενέργειά σου να είναι φωτιά. Δες εδώ τη φωτιά πως απλώνεται από κάτω και είσαι πλέον έτοιμος και έτοιμη να προχωρήσεις τη ζωή σου με νέα σχέδια. Νέες συνεργασίες, νέες επαφές και πράγματα τα οποία θα σου δώσουν εσένα ενέργεια και ζωή και πνοή. Βάλε ό,τι θέλεις εδώ. Συνεργασίες, έρωτες, αγάπη. Πάμε στο επόμενο. Στην πέμπτη κάρτα. Ποια είναι αυτά που θα περάσεις? Για να δούμε. Και ένα παλιό άσος εδώ. Αυτά που θα περάσεις είναι σίγουρο, είναι οι ενέργειες του άσου πεντάκτηνου, νέα ξεκινήματα. Μέσα από δυσκολίες. Επειδή εδώ τώρα είναι άσος πεντάκτηνο, και όσο πεντάκτηνο έχει να κάνει, τα πεντάκτηνα γενικότερα σαν χρόνος είναι λίγο αργά, δεν είναι γρήγορα. Χρειάζεται δηλαδή μία προετοιμασία. Αλλά όμως έχεις τόσο δύναμη να κάνεις τα δικά σου πράγματα όπως θέλεις και τα καινούργια ξεκίνηματά σου, τα οποία σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται εδώ, αρχίζει η φύση και ανθίζει. Αρχίζουν για σένα τα πράγματα και ανθίζουν. Αρχίζουν νέοι ορίζοντες και νέες πόρτες να ανοίγουν για σένα. Έλα, πολύ καλά. Το επόμενο
είναι οι δράσεις για να φτάσεις. Η δράση σου είναι, εδώ είναι το 9 ξυφών. Η δράση σου είναι να αντιμετωπίσεις τη σκέψη σου, να μην ενδώσεις στη θλίψη, στη στεναχώρια, σε αυτά τα οποία σε στεναχωρούν και αυτά τα οποία έρχονται και νομίζω ότι σε έχουν όλοι προδώσει και αφήσει. Υπάρχει και μοναξιά εδώ. Έχεις αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη μοναξιά στη ζωή σου. Γιατί έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες, οι οποίες έχουν και γυρισμένη την πλάτη, που γυρισμένη πλάτη σημαίνει αφήνω στο παρελθόν, αφήνω πίσω το παρελθόν, δηλαδή γυρίζω την πλάτη στο παρελθόν, προσπαθώ να εξισορροπήσω τη ζωή μου. Ωραία τα νέα ξεκινήματα που μου λες, αλλά υπάρχει όμως εδώ και στεναχώρια, πολύ στεναχώρια. Το 9 ξυφών σημαίνει μεγάλη στεναχώρια. Αϊπνίες, ξυπνά στη μέση της νύχτας, άσχημα όνειρα, στεναχώρια πολύ, λες γιατί να γίνεται αυτό, δεν έχω πειράξει κανέναν, γιατί οι άλλοι ξέρω εγώ να με πειράζουν ή δεν ξέρω τι. Και εντάξει. Εδώ θέλει μια ηρεμία ψυχής, ας το πούμε, και μυαλού. Είναι όμως αυτή εδώ πέρα η κάρτα, η οποία θα σε πάει στο στόχο σου. Για να δω και την επόμενη. Α, μάλιστα. Επιτέλους. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται να κάνεις. Εδώ είναι οι δράσεις και οι συμπεριφορές. Γίνε. Πρόσεξε να δεις. Όχι αυτό το άρμα. Αυτό βέβαια είναι κρεβάτι. Όχι αυτό το άρμα. Σε αυτό το άρμα θα ανέβεις. Θα μεταμορφωθείς. Εδώ είναι μια πολύ δυνατή εικόνα. Είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα. Η οποία ξέρει πού θα οδηγήσει. Εδώ είναι δύο δράκοι βεβαίως. Όχι, δεν είναι η Καλύση, δεν ξέρω αν βλέπετε Game of Thrones, αν είχατε δει. Λοιπόν, εδώ όμως δείχνει στο πώς εσείς έχετε αυτή τη στιγμή αριθμός 7, που είναι οι ευλογίες, η δύναμη και έχετε και επιλογές. Έχετε και εδώ επιλογές που πρόκειται να εξισορροπήσετε και δύο επιλογές με τον αριθμό 2 εδώ. Μπορείτε να αποφασίσετε και να στρέψετε την προσοχή σας, την πρόθεσή σας, τη ζωή σας, εκεί που θέλετε εσείς. Εδώ όμως θέλει, η συμπεριφορά εδώ σημαίνει αποφασιστικότητα. Δεν μασάω μεγάλη. Θα βρω το στόχο μου και αυτό το οποίο πραγματικά θέλω να βρω. Πολύ ευλογημένο και αυτό πολύ τυχερό. Το επόμενο είναι ποιος είναι ο στόχος ο καρμικός, ας πούμε σε αυτή την περίοδο, 2 άσεις παιδιά. Έλα. Πάρα πολύ τύχη εδώ, πολύ δύναμη, πολύ όμορφα καινούρια ξεκινήματα τα οποία ανθίζουν. Κοιτάξτε να δείτε τη μεταμόρφωση. Φεύγω από αυτό, γίνομαι αυτό και πετυχαίνω αυτό. Τόσο απλό. Τι θέλετε ρε παιδιά, νέο ξεκίνημα, πού θέλετε το νέο ξεκίνημα, πού το θέλετε. Μια νέα σχέση, μπορείτε. Θέλετε ένα νέο έρωτα, μπορείτε. Θέλετε καθαρά μόνο ερωτική επαφή, μπορείτε. Θέλετε νέο ξεκίνημα στα επαγγελματικά, μπορείτε. 2 άσοι κάτω στον τεκ σημαίνει γίνεται. Και γίνεται εδώ όμως, σημαίνει και κάτι άλλο, ένα κλειδί. Έχω την ενέργεια για να το υποστηρίξω. Προσέξτε. Πολλοί έχουμε την επιθυμία και πολλοί λέμε, μα ξέρω εγώ να λέω, ξέρω εγώ να ανέβω επαγγελματικά και να κάνω εκείνο. Ή ξέρω εγώ ερωτικά, το μεγάλο έρωτα και αυτά. Όλα αυτά θέλουν συντήρηση ενέργειας. Πρέπει η ενέργειά σας δηλαδή να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο για να μπορέσετε να το υποστηρίξετε. Το καταλαβαίνετε το βαθύτερο νόημα. Αν δεν έχω ενέργεια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν εγώ κυλιέμαι στα πατώματα, αν είμαι έτσι, δείτε διαφορά. Αν εγώ κυλιέμαι στα πατώματα, με τι ενέργεια θα πάω να πω, α, ωραία, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, ας πούμε, και πώς θα το πω έτσι, τόσο ψυχρά. Χρειάζεται ενέργεια. Είναι άλλο να υπάρχει πάθος και δύναμη, όπως εδώ η φωτιά που δίνει όλη αυτή την ενέργεια και όλη αυτή τη δύναμη. Αυτό είναι το κλειδί σας, φίλες και φίλοι. Και πάμε στο δώρο σας. Ποιο είναι το δώρο που σας φέρνει η καρμική κλωστή και είναι πάλι ο ήλιος εδώ. Μία φανταστική κάρτα η οποία δείχνει όντως την ενίσχυση της ενέργειάς σας. Δείχνει φωτεινό άνθρωπο, φωτεινή ψυχή, αγάπη. Δείχνει την αγάπη σας για τη φύση, δείχνει τη λάμψη σας. Δείχνει την πολύ ισχυρή ενέργειά σας που μπορείτε να μεταμορφωθείτε. Και βεβαίως, χαρά. Έχετε την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Έχετε εκείνη την ενέργεια και την αύρα ενός παιδιού, αθώου παιδιού που δεν βλάπτει κανέναν. Που έχει μόνο αγάπη στην καρδιά και εδώ υπάρχει μια σταγόνα, μια θεϊκή σταγόνα, αν την παρατηρήσετε, από τον ήλιο στο που είναι το φως. Και πίσω βέβαια υπάρχει ο ήλιος και είναι σαν ένα παιδί ευλογημένο.
είναι ο ήλιος, παιδιά. Και θα γυρίσω ανάποδα τώρα να σας το δείξω. Αυτό είναι το δώρο σας, το καρμικό σας δώρο που το αποκάλυψε η καρμική κλωστή. Εδώ έχουμε πολύ φωτιά. Πολύ δυνατή φωτιά. Και όταν ο ήλιο, και έχουμε τον ήλιο εδώ πέρα, αν έβγαινε μόνο ο ήλιος αυτόν τον τόπο, θα λέγαμε ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Ναι, θα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά με την απίστευτη δυναμική σας και αισιοδοξία σας και το σθένος σας, δεν σταματάει τίποτα, δεν σας σταματά κανένας. Έχετε πολύ φως, το οποίο ενοχλεί τους ανθρώπους, τους άλλους, αλλά έχετε φως και δεν σας σταματάει τίποτα, δεν μπορεί τίποτα να σας πειράξει. Και να σας πω κάτι άλλο, θα σας πω το εξής. Και μάγια να σας κάνουν, γιατί αυτή είναι και μια κάρτα που κάνουν μάγια, κονιορτοποιούνται. Δεν χρειάζεται ούτε καν στην εκκλησία να πάτε, να σας το πω έτσι. Διαλύονται. Έχετε και ευλογία εδώ, κοιτάξτε να δείτε, έχετε και ευλογία εδώ. Γιατί εδώ στο παρελθόν κάτι μπορεί να έχει γίνει, το λέω έτσι γενικά, δεν θέλω να σας φορήσω, αλλά φως πολύ, όλα, ο ήλιος τα καίει. Νέα ξεκινήματα. Ξέρετε που θα πάτε. Έχετε μεγάλη δύναμη. Αφήστε αυτούς που σας στεναχωρούν πίσω. Δεν τους χρειάζεστε. Ξεκινάτε πάλι. Έχετε δύναμη να ξεκινήσετε. Έχετε τόση ένταση μέσα σας. Ξέρετε που θα πάτε στο μέλλον σας. Γνωρίζετε. Ξέρετε να εξισορροπείτε. Και ξέρετε να εξισορροπείτε καταστάσεις και γεγονότα. Φροντίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και αφήνετε πίσω τη θλίψη. Αρχή και τέλος. Για να δείτε αρχή και τέλος. Δείτε πώς ξεκινήσατε και δείτε που καταλήγετε. Σε οποιοδήποτε είναι αυτό το θέμα το οποίο σας απασχολεί. Ξεκινήσατε με στεναχώρια, λέμε τώρα. Δουλειές, ερωτικά, αυτά. Μετατρέπονται σε φως. Φίλες και φίλοι, μην μου ξεχάσετε. Κάντε μου εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι δύο φορές. Να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνουμε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια, για την υποστήριξη μέχρι στιγμή στο κανάλι, και τους παλιούς και τους καινούριους, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε. Να σας αφήσω να ξεκουραστείτε, διότι είναι και ένα βιντεάκι το οποίο έχει πολλές πληροφορίες και σου χρειαστεί να το δείτε και να το ξαναδείτε. Μέχρι κάτι καινούριο που θα ετοιμάσω, να περιμένετε, κάνουμε λίγο υπομονή. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όλοι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.